Θα το κρατήσεις. Mm. Θα μου το δώσεις μετά. Γιατί χτες πάρτι σήμερα. Έχουμε και τη δημοσίφωνα. Όχι, δεν έχουμε. Σε κανένας δεν βλέπουμε καλημέρα. Δεν είναι ζωμάδα, καμένα. Πάλι δεν ακούω. Έλα ρε μαλακά. Δεν ακούμε τίποτα, όπα. Περίμενε. Θα αποκαλύψω πράγματα. Πάγκαλος! Δεν μάζει ρε. Τι θέλω να πω. Έχω πληροφορίες από Σκωτία για να πάμε γρήγορα στο ρεπορτάζ. Έξαλλος ο William Wallace, γνωστός και ως Braveheart στην κοινή γνώμη, σηκώθηκε το κρεβάτι το πρωί. Διάβασε από το σέλιδα παγκόσμιο τύπου. Δεν μπορεί να ανεχτεί ότι... Με ξαφνιάζεις. Ότι ο Σαμαράς είναι στον ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί να ανεχτεί αυτό το πράγμα. Ακούμε, ειλικρινά, αυτό το πράγμα που μου κάνεις, να μου βάζεις ραδιόφωνο πριν μπούμε στούντιο. Εγώ ρε φίλε. Βέβαια αντιλαμβάνομαι και γιατί ο κόσμος είναι φρικαρισμένος κανονικά. Δηλαδή αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να οδηγήσει πουθενά. Η ουσία είναι ότι ακούω να βζίζει το κεφάλι μου. Ναι. Έχω που χωράνε τα νεύρα μου. Ακούω και αυτό το Εγώ τι να πω που έχω κοίτανο σφουγγαράκι μπροστά. Είσαι ο Μπούμπος Σφουγγαράκης, ο Τιούτος, ε. Αυτό τι έχεις να πεις φίλε για τον Μπούμπο Σφουγγαράκι. Θα έρθει στον ΠΑΟΚ. Χαμός γίνεται. Ό,τι κινείται στον ΠΑΟΚ έρχεται. Ναι. Ό,τι κινείται. Διάλεξε ένα παίχτη ρε φίλε από εδώ και να πάμε στο θέμα μας. Ναι. Ας το κάτω. Να, στην κάμερα δείξει το. Να δείξει τι δώρα έχουμε σήμερα. Εδώ. Με κουίζ βέβαια. Πανίνι συμπληρωμένο. Για το Champions League του 2013. Συμπληρωμένο με όλα τα χαρτάκια μέσα που θα το συμπληρώσει το μόνο σας. Δηλαδή το promotion σε αυτό το album είναι το εξής. Ναι. Εσύ που έχεις παιδιά βέβαια δεν έχεις αγόρια. Ναι. Ωραία. Αλλά τα παιδιά όπως και να το κάνουν υπάρχουν στιγμές που σε κουράζουν. Δηλαδή έχουν. Κοίταξε, η κόρη μου μπορεί να πάρει το αυτοκόλλο του Μέση ναι. και να το βάλει πάνω σε καμιά κούκλα. Να φέρει τα περιβάλλοντα. Εντάξει. Να μην το βάλει στη θέση του κανονικά. Εντάξει. Ναι. Ωραία. 3-4 ώρες με αυτό, φίλε, τελειώνουν τα προβλήματά σου. το βάζεις εκεί να στο μωρό. Μπορείς να ψήσεις μωρό που δεν θέλει να διδασκεί αυτό. Εννοείται, ρε. Ναι. Αχ, εγώ. Χάρης Βασίλης φέτος, κρίση. Γιατί κρίση, γιατί δεν είναι κακό δώρο. Έχει καμιά 70 ευρώ κάνει. Γιατί κρίση. Ολόκληρο συμπληρωμένο. Θα σου φέρει ο Άγιος Βασίλης το Champions League στο σπίτι σου. Διάλεξε ένα παίχτη να κάνουμε θέμα για τον ΠΑΟΚ. Μην πεις καμιά αδερφή, κανένα που χρειάζεσαι. Κοίτα να δεις. Μην τον Μπέρτο. Στη θέση που... τον Μπέρτο. Στη θέση που ψάχνω εδώ τώρα που βλέπω είναι ο Τιάγκο Σίλβα. Ωραία. Αυτό στη Μίλαν ποιος είναι. Ποιος είναι. Ο Μποάντεκ είναι. Ναι, μάλλον. Σίγουρα ο Μέση έχει θέση στην ομάδα. Θέλει συζήτηση. Ο Τζον Τέρι και αυτός χωράει. Ο Σβαϊστάκι, ωραία. Έχω φωτάκι. Έχω φωτάκι. Δεν έχω πρόβλημα. Με ψήνει η εμπειρία του Τέρι. Ναι. Δεν θα φύγει από την Τζέλση. Δεν παίζει έτσι αλλιώς. Παραγωνισμένος δεν ψάχνει ο ΠΑΟΚ. Ναι, παραγωνισμένος σε μεγάλες ομάδες. Πολύ καλή περίπτωση, φίλε. Καλή περίπτωση, φίλε. Δηλαδή το λες και δεν σε βρίζει ο άλλος με τη μία. Ναι, το σκέφτεσαι. Σε βρίζει την έντονη σκέψη. Πώς το είδες η κόρη. Στην πέντε όμως σου λέει,
Λες. Ναι. Έτσι είναι και με τον Σαμαρά. Δηλαδή, ο οποίος ξέρει τον Σαμαρά, ο οποίος έχει μιλήσει δηλαδή, μαζί του μισή φορά, αν του πούνε στο. Του πούνε, άκουγα τη αδερφέ, η Ελλάδα, οι μαγιά θα δικαιωθούν, αλλά μόνο για την Ελλάδα. Δηλαδή, 22 του μηνός, πόσο είναι, θα καταστραφεί η χώρα. Έχει ένα Σαββατοκύριακο, έχω πάει τη Δύση. Ναι. Ναι, θα πει ο Σαμαράς, άσε αδερφέ, εντάξει, την είδαμε όσο την είδαμε, φτάνει, εντάξει, θα αλλάξω λίγο σκοτία. Πώς πρέπει να αστεία πράγματα αυτά. Εντάξει, δηλαδή είναι κωμωδία. Πω, τι έχει να γίνει μέχρι 30 Ιανουαρίου, τι έχει να γίνει. Τι έχει να υποθεί, τι έχει να ακουστεί, τι έχει να γραφτεί. Μεγάλε ΠΑΟΚ. Εντάξει, παντού, παντού παρών. Εσύ 5.47. Πλέον αυτό είναι διασκεδαστικό όμως, δηλαδή... Αν με κάτσεις και τα αναλύσεις λίγο, εγώ δεν τα ακούω γυράω. Εντάξει, δεν είναι και ότι πιο εμπορικό βέβαια για να κάνει το LinkedIn η εκπομπή μας, αλλά... Εντάξει, τι να κάνει τώρα, δηλαδή... Πες και τι λέει. Είναι εκτελισμός που έχω σαν να σβάζω τον... Τώρα δεν τα κλείνει. Ναι, το θέτει με την έννοια ότι είναι 1 και 5. Ναι. Και ότι μπαίνει στα δικά μας χωρικά έδατα. Ωραία. Θα κοπεί αυτό, να σου πω και όσοι... 1/2. Αυτό με το κλαμπατσίμπαλα που παίζει, κομμένο. Ωραία. Και τι. Δώσε ένα λεπτό ακόμα. Παρά ένα, κομμένο. Δηλαδή, εντάξει. Δεν είναι και η καλή παραγωγή, ρε. Δεν είναι καλή παραγωγή. Δηλαδή, η καλύτερα πεζάκια κανονικά. Έλεος. Πάμε να ακούσουμε χωρίς για να μπούμε στα θέματα. Τι έχουμε να πούμε εδώ πέρα, πράγματα και θαύματα. Η Νόβα είναι και σήμερα μαζί μας για την πρώτη ώρα στα γεγονότα. Η Νόβα, η οποία μέσω της Fortinet έχει το καλύτερο ίντερνετ, έχει φέρει το ίντερνετ στην Ελλάδα, μας φέρνει τώρα και το VDSL με ταχύτητες έως 50 Mbps για να ανεβάζουμε και να κατεβάζουμε τα πάντα σε ταχύτητες fast forward για να ακούσουμε το χορηγό της πρώτης ώρας και να μπούμε στα θέματα. Ο αμαφούλ είναι στο πανίμι. Ωραία, έχουμε και εδώ με δύο κληρώσεις μας. Σήμερα μία θα συνεχιστεί μέχρι την Παρασκευή. Πρώτον, ναι. Όποιος στείλει μήνυμα γράφοντας FM κενό τη λέξη Παράσχος, το ονοματεπώνυμό του και το στείλει στο 54526. Θα έχει ζεστό νερό. Θα έχει ζεστό νερό 60 λίτρα από ένα θερμοσύμφωνα 60 λίτρων γυράσει με πενταετή εγγύηση του ομίλου Έλκο. Προσφορά της εταιρείας είδων υγιεινής θέρμανσης και φυσικού αερίου Παράσχος, Ολύμπου 90, στο τηλέφωνο 231-02-27-005. Επίσης, όποιος απαντήσει σήμερα στο κουίζ του Τζομπατζόγλου, που κάθεται και ψάχνει, δηλαδή ταξίνει όλη την ώρα πριν έξω από το σπίτι. Ωραία. Και ψάχνει τι κουίζ θα βάλει. Άμα έχει θέμα, γιατί να μην ψάχνω εσύ. Κουίζ είναι. Όλα. Ξέρεις ότι θα το βρούνε με τη μία. Δεν έχουν ελπίδα να το βρούνε. Λες. Καμία. Δεν μπορούν. Θεωρείς τους ακροατές σου, τους παοξίδες μπούφους. Όχι, μπούφους δεν μπορούν. Δεν μπορούν. Δεν μπορούν. Δεν είναι τόσο δύσκολο, αλλά είναι λίγο... Ιντρικαδόρικο. Ναι, θέλει να στροφάρεις λίγο. Λοιπόν, δίνουμε ως δώρο 2 άλμπουμ της Πανίνη. Με τα αυτοκόλλητα όλα, για να τα κολλήσετε εσείς βέβαια, της περίοδου αυτής που τρέχει, 12-13, δύο άλμπουμ. Θα κάνουμε κλήρωση σε, αν υπάρχουν παραπάνω απαντήσεις σωστές, που εντάξει, μάλλον θα υπάρχουν. Σκεφτείτε και πείτε μας ποιοι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ
που ανήκουν τώρα φυσικά στο ρόστερ έχουν παίξει σε αγώνα ομίλου του Champions League. Ναι, και μιλάμε για αυτοκόλλητα της Panini και άλμπουμ με τους φετινούς πρωταγωνιστές των ομίλων. Σκεφτείτε ποιοι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ έχουν παίξει σε παιχνίδια ομίλου του Champions League. Δεν λέω νούμερο, δεν λέω κάτι παραπάνω, ούτε φυσικά εθνικότητες, ούτε τίποτα. Και τον έχω και το ομίλου, γιατί υπάρχουν μερικοί που φυσικά έπαιξαν και προγραμματικά. Τα αφήνουν τα προγραμματικά στην άκρη. Ομίλου Champions League. FM και ενώ τα ονόματα αυτών των ποδοσφαιριστών, όσοι τα βρείτε, διεκδικείτε το άλμπουμ της Panini που είναι εδώ, του κουτιού, με τη ζελατίνα. Έτοιμο, προς παράδοση. Ένας φίλος ρωτάει αν είναι στο άλμπουμ της Panini ο Αμαφούλε. Δεν πρόλαβε, δεν προλάβαμε να το βγάλω φωτογραφία. Αμαφούλε ήταν χειμερινή μεταγραφή. Ναι, αλλά δοκιμαζόταν καλοκαίρι. Ναι. Και ανακοινώσαμε στον ήλιο, ήμασταν τότε του Μπατζόγλου. Ναι. Μπαίνει ο Χαρίδαος Χαρίτων, όλο χάρη, μέσα στο στούντιο και ανακοινώνει Νίκο Μαχτά στο Ηρακλή. Και εμείς ανακοινώνουμε τον Απολέον Αμαφούλε. Και αναρωτιόμαστε τώρα, καλά αυτό θα γκόντι το λέγανε, αυτό που δοκιμάζαμε. Και τελικά είχαμε ανακοινώσει τον αδερφό του, ο οποίος δεν δοκιμαζόταν. Πάλι είχαμε σαφήνιση. Ακόμα δεν είναι... Δεν είχαμε συγχρονό, το αναφέρω. Δεν ξεκινήσαμε ακόμα. Μάγης λέει ο Νενέ μένει ελεύθερος από την Παρή. Δεν μπορούμε. Και αν τα πάνε ανακοινώσεις τώρα εσύ τον All Light Time. Όπως γράφει και ο φίλος εδώ. Και μετά λέει ο 133, αν έρθει ο Λαϊτάν και ο Βίντρα θα βρίζουν όλοι με τα παλτά που πήραμε γιατί είμαστε λέει νεόπλουτοι. Έχει ένα δίκιο. Τι έχει ένα δίκιο, το απόλυτο δίκιο έχει. Δύο δίκια έχει. Δέκα δίκια έχει. Ότι με αυτά που ακούγονται και γράφονται, όταν θα ανακοινώσει τον Λαϊτάν, τον Φέρελπη, 19χρονο, κατά πάσα πιθανότητα, θα έχει αντιδράσεις. Έτσι λέει και στον ΠΑΟΚ. Και τι να κάνουμε τώρα. Έχει ξεφύγει η κατάσταση και είμαστε ακόμα στην αρχή. Λοιπόν, αυτός είναι ο διαγωνισμός FM και ενώ τα ονόματα των ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ που έχουν αγωνιστεί σε παιχνίδια ομίλων του Champions League, για να διεκδικήσετε το άλμπουμ της Panini, το άλμπουμ όλα τα αυτοκόλλητα της Panini. Τετάρτη σήμερα, μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και παιχνίδι το Σάββατο, ένας τελευταίος αγώνας κυπέλου. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει αύριο γενική συνέλευση στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ, αύριο το απόγευμα. Τα θέματα θα τα διαβάσουμε σε λίγο, να τα θυμίσουμε τι ακριβώς θα συζητηθεί. Παιδιά, φέρτε, χθες το βράδυ μάλλον έμεινε ελεύθερος από την Μπεσίκτας ο Κουαρέσμα. Φέρτε τον. αυτό π.χ. το λέει και δεν σε προκαλεί γέλιο. Κουαρέσμα, δεν θα πάμε το Κουαρέσμα τώρα. Έπαιξε, πού έπαιξε, έπαιξε στην Μπαρσελόνα, έπαιξε στην Πόρτο, έπαιξε στην Μπεσίκτας. Παλτό, ναι τώρα, τι έχει τώρα σμένα. Το ένα μπορεί να σε περάσει και να μην το πετύξει ούτε στο βίντεο. Παλαιοκόστας με ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε. Αχ, όπου τι θα γίνει. Έλα, κάνουμε τέτοια εκπομπή, ρε φίλε. Να αφήσουμε την ενημέρωση στην άκρη και να διασκεδάσουμε λίγο τον κόσμο. Δεν γίνεται αλλιώς. Και να μπει και ο κόσμος σαν τρυπάκι. Φαμπέρσι. Τι. Φαμπέρσι. Κάνει. Φαμπέρσι τώρα με αυτό το μαλλί, ρε φίλε, με την Πριγιαντίνη, τώρα σκατόφλωρος. Εντάξει. Τι να. Ο Πύρλο. Άντε ρε με τον παππού τώρα, να του δώσουμε εμείς το εφάπαξ. Δεν ταιριάζει και με τα υπόλοιπα χάφ μας. Ναι, ρε. Δεν έχει τρεξίματα. Ο Τζέραντ. Είδες αυτόν τον κόλ που έβαλε τους πράδες. Έχει θέλει GPS και μπερδεύει τις αιστείες. Ο Τσάβη δεν... Πολύ αργός ρε φίλε τώρα και αργή σκέψη. Αναθώσει η Μπαρτσελόνα τώρα. Αναθώσει αγορά τώρα, εντάξει. Λοιπόν, κάτσε να δούμε κάποια μηνύματα. Έχουμε και σωστές και λάθος απαντήσεις.
Εδώ την πάτηση είδες. Την πάτηση 789. Ο 243 γράφει κανένας και μπορούμε να πούμε ότι αυτή είναι λάθος απάντηση. Έτσι. Mm. Δηλαδή υπάρχουν παίχτες του ΠΑΟΚ οι οποίοι έχουν παίξει σε παιχνίδι ομίλου Champions League. Εγώ θέλω πίσω το Ζλάταν από την Κίνα, λέει ο 235. Τη χαρά που μας έδωσε δε στην πόλη πρέπει να την κάνουμε, να το κάνουμε επίτιμο. Τώρα που έχουμε λεφτά. Ο Ζλάταν δεν φεύγει από την Κίνα, παιδιά. Έχει βρει εκεί τις στενοκαθαρίστριες και δύσκολα. Ευτέρετος αρέφτα που πήρε τον ΠΑΟΚ, εντάξει. Πήρε, δεν πήρε. Πήρε μπόλικα. Πιστεύεις ότι αν ερχόταν εδώ ο Πύρλο, το παλτό αυτό, ωραία, θα πήγαινε στην Εύβοια να φάει ένα ψαράκι? 100%. Ε, 100%. Δεν θα πήγαινε. Mm-hmm. Δεν θα έπαιρνε τη γυναίκα του, τα παιδιά του. Ο Πύρλο. Ναι, ρε. Βρεμένος είναι. Ο Τζαλούκα και ο Πάολο, ναι. Δύο παιδιά, δύο κόρια. Δεν το ξέρεις. Όχι. Ναι. Τρώνε ψάρια. Ε? Τρώνε ψάρια. Ε, κοίτα, δες, τώρα εκεί στο Τωρίνο δεν έχει θάλασσα. Τα ψάρια που τρώω είναι αυτά που τα παίζεις και πινκ πονκ άμα κάτσεις. Εντάξει, ενώ στη Λέμβη σπαρταράει, το βλέπεις εκεί και με το 12. Ε, θα άφηνε και μπουρμπου, άρα τους. Θα άφηνε και μπουρμπου, δεν θα άφηνε 13. Θα άφηνε. Ο Καρμύρης, άσε όμως που και τον Πύρλο, το παλτό. Όχι, όχι, μακριά, μακριά. Μακριά, άσε. Δηλαδή ποιότητα θέλουμε. Ναι. Τώρα Πύρλο. Λάζω, αν είσαι εφημερίδα θα έβγαινε την άλλη μέρα με το δοσιόδητο Πάγκαλος. Γιατί? Έτσι, κόντρα Ελλάς. Στο Σαμαράς. Ναι, ναι. Πάγκαλος. Πάγκαλος. Μετά. Ε. Κανέλη. Ξέρεις τι θα έκανα, ρε φίλε, να σου πω τι θα έκανα. Τώρα που το σκέφτομαι, γιατί θα γίνω διευθυντής εφημερίδας κάποτε. Ε. Ωραία, άρα θα δώσω μια άλλη διάσταση στον τύπο. θα έκανα, θα βάζα Πάγκαλος με μεγάλα γράμματα και θα έκανα συνέντευξη Πάγκαλου. Εύκολα, σαν πως έχει να κάνει τίποτα άλλο. Ε, ακριβώς. Εύκολα την έννοια. Και να μας πει την άποψή του για Σαμαρά. Τον ποδοσφαιριστή. Ε, θα το, δεν το γράφω πρώτη σελίδα. Εδώ μια φορά γράφτηκε σε ποδοσφαιριστή τον Τζόρνταν τον Μπάουκ. Ο 798 γράφει και Σαμαράς, ρε φίλε, σε αυτούς που έχουν παίξει μόνο τους αγγλούς. Είναι θεϊκό, έτσι να το πάμε, έτσι να το πάμε, παιδιά. Έτσι το πάμε. Θα πάμε στο διάλειμμα τώρα. Ωραία. Γιατί? Γιατί πρέπει να έχουμε κλείσει μια συνέντευξη. Άρα, τι άσε την τρελά με κιόλα. Δεν έχει τίποτα. Θα χαμάνε να γίνει. Θα ακούσουμε και Αθανασιάδη. Κλάους, θα βγει ναι. Αποκλειστικά σε εμά. Ναι. Θα μα πει για το Σαμαρά. Ναι. Ε, ναι. Τον Άδωνο Γεωργιάδη. Να πάρουμε τον Γιώργο Γεωργιάδη να μα πει για τον Άδωνο Γεωργιάδη, τον ξέρω του. Το μεγάλο τον Μικρό Γεωργιάδη. Ο Βρίζα δεν ήταν στα Γιάννηνα. Έτσι είδα εγώ. Και εγώ αφού εκεί τον είδα. Πρέπει να διακτηνίστηκε. Ναι, μας έχουν βλέψει, εμείς δεν ξέρουμε τι γίνεται. Έχω κατακτήσει ειλικρινά, δηλαδή... Με τις μεταγραφές. Ναι, δεν είναι. Βίντρα θα πάρεις. Ε? Βίντρα θα πάρεις. Θα μάθουμε στις και 35 έχουμε κάνει το ντεβού μας. θα πάρεις τη Τσιακόφ. Πώς θα μάθεις? Θα μάθω, φίλε. Γιατί είμαι κόλκας, ποιος είναι Τσιακόφ, φίλε. Μέχρι να φτιάξει αυτός τις ρίζες του εδώ στη χώρα. Τσακ, 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 τα παθαίνουμε όλα. Ναι. Από εδώ, από εκεί, παραπέρα. Σπυρόπουλο. Δεν καίγομαι. Δηλαδή, να σου δώσω ένα θέμα, όχι θα το γράψω το βράδυ στο site. Ναι. Που αφορά τον Λίνο. Μεγάλος Λίνο. Ο τεράστιος Λίνο. Σεβασμός. Αν είναι έτσι ο Λίνο το καλοκαίρι, δεν υπάρχει κανένας λόγος να πάρεις δεύτερο. Τον κρατάς δεύτερο και παίρνεις έναν καλό παίκτη αριστερά. Ο Σπυρόπουλος δεν είναι και κάποια ρε, 28 χρονών πόσο είναι. Ξέρω. Δεν κρατάει το σταφυλίδι μαζί. Δεν γίνεται. Δεν τον δίνουνε. Δεν τον δίνουνε. Πήγε το ζήτησε ο Σαββίδης, πήγε να κλωτάσει μια καπνιζομηχανία στο Λεβερκούζεν, ακούγοντας τα λάρα. Και του λέει ο Φέλερ, του λέει ο Ρούντι Φέλερ, Mr. Ιβάν, δεν μπορούμε γιατί τώρα βράσαμε, εντάξει, ξεφτυλιστούμε. Τι θα πει ο Κοτρώνας 11. Γιατί στην Ελληνική είναι θύρα 11 η σκληροπυρηνική. Περιμένουμε πώς και πώς το σταφυλίδι. Πώς και πώς το περιμένουμε, ναι. Έχουν ειδική μπάντα εκεί στο Λεβερκούζεν. Που παίρνει τα λάρα κι αυτή. Γιατί τα λάρα συμμετέχει παντού.
Τι να πω, δεν ξέρω. Λοιπόν, τα μηνύματα που αφορούν το quiz με τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, οι οποίοι έχουν παίξει σε όμιλο Champions League, υπάρχουν σωστές απαντήσεις. Υπάρχουν όμως και κάποιες που είναι μπερδεμένες. Δηλαδή, ναι, μεν έχουν μερικά σωστά ονόματα, έχουν και λαθασμένα. Θέλει λίγη σκέψη παραπάνω από, για το ποιοι παίχτες του ΠΑΟΚ έχουν παίξει σε όμιλο και ποιοι δεν έχουν παίξει. Αυτό που σε προβλημάτισα και όντως το είχαμε απορία. Ναι. Ωραία. Δεν τον έχει βάλει κανείς. Να το σε. Και ο άλλος πάλι τον έβαλε. Και πάλι τον έβαλε. Ναι, ναι. Είναι λίγο μπέρδεμα. Επαναλαμβάνω, ψάχνουμε παίχτες του ΠΑΟΚ οι οποίοι έχουν αγωνιστεί σε όμιλο, σε παιχνίδι ομίλου. Σε προκριματικά, δεν ξέρω, μπορεί να έχει παίξει και ο Αθανασιάδης για παράδειγμα. Έπαιξε με τον Άγιαξ. Δεν θυμάμαι. Μπορεί, δεν μετράει, για παράδειγμα λέω τώρα. Δεν μετράει εκείνο το μάτσο. Όμιλο. Σκεφτείτε. Όμιλο, εκείνο το τραγουδάκι. Το... Ναι, κουνήθηκε σε Ντόνι. Ναι. Και στο γύρο πάλι κουνήθηκε σε Ντόνι. Στο Ντόνι το κανονικό. Ναι. Όχι το imitation. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Για να έρθουμε και να μιλήσουμε για τα μεταγραφικά, να ακούσουμε τι γίνεται και στον Παναθηναϊκό. Φοβερά πράγματα. Φοβερά. Πάνε να διώξουν και πάλι οι παίχτες βγάζοντας φημολογίες και ανυπόγραφα άρθρα και κουτσομπολιά ότι έστησαν παιχνίδια. Φοβερά πράγματα. Δηλαδή, ούτε να τα διανοηθούμε δεν μπορούμε εδώ πέρα. Όχι να τα κάνουμε. Και δεν είναι μόνο να τα κάνουν παράγοντες. Υπάρχουν και γραφόμενα. Ναι, υπάρχουν να βρουν και στηρίγματα να τα κάνουν. Εκεί είναι το βασικό. Μάλιστα. Θα επιστρέψουμε και με αυτό και με τα υπόλοιπα που αφορούν την ποδοσφαιρική ομάδα. Σε πολύ λίγο ακούμε και πάλι χορηγό πρώτης ώρας. Η Νόβα είναι μαζί μας. Πέρα από όλα τα αθλητικά γεγονότα στην Νόβα, μπορείτε να δείτε και τις καλύτερες ταινίες από τα μεγαλύτερα σούτου του Hollywood σε πρώτη προβολή με 300 πρεμιέρες όλο τον χρόνο. Η Νόβα είναι χορηγός εδώ στο ΠΑΟΚ ΣΕΡΑ στην πρώτη ώρα. Επιστρέφουμε με όλα αυτά και με το quiz και με μια πρώτη συνέντευξη σε πολύ λίγο. Στο είπα όταν ξεκινήσαμε στην Αιτζιάν Χάβο.
Πάμε στη χαρά. Ούτε
Προετοιμάζουμε για τη χριστουγεννιάτικη συναυλία της ΧΑΝ με την κρατική ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Για έλεγε. Η ΚΟΦ εκτελεί έργα των Βολφ και Μέντελσον στο πνεύμα των ημερών και αγαπημένα χριστουγεννιάτικα τραγούδια από όλο τον κόσμο. Η ΚΟΦ σε χριστουγεννιάτικα έργα. Θαυμάσια. Πότε και πού. Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου, ώρα 9 το βράδυ, στο αθλητικό κέντρο ΧΑΝ Δήμης Τσικίνας. Διεύθυνση ορχήστρας Κάρλος Τρικολίδης. Προπόληση εισιτηρίων. Εκδοτήριο ΚΟΦ στην πλατεία Αριστοτέλους και στη ΧΑΝ Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς και Σβεστοβορία. Όλα τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για τους σκοπούς και τα προγράμματα της ΧΑΝ. Όλα γύρω από εσένα.
Έλα, πες το να, πες το να. Λοιπόν, για να σοβαρευτούμε και λίγο. Δεν σοβαρευτούμε. Πρέπει να σοβαρευτούμε. Πες τη δύση της κλειώσης μας. Μισό λεπτό. Πρέπει να κάνουμε μια βόλτα στα μεταγραφικά και τι συμβαίνει, τι δεν συμβαίνει. Πρώτα απ' όλα στην Ιταλία και σήμερα ξαναγράφουν για τον Ναπολεόνι, αλλά αυτός πρέπει να έχει κλείσει σε ομάδα της Ιταλίας, από ό,τι λέγεται. Ότι κάποια στιγμή νωρίτερα, πριν από εβδομάδες, είχε γίνει κρούση και υπήρξε μια συζήτηση, έγινε, αλλά από εκεί πέρα μάλλον έχει ανέβει ο πύχης. Αυτό το μήνυμα εισπράττουμε από τη σκέψη του ανθρώπου του ΠΑΟΚ. Τώρα, βλέποντας το ΠΑΟΚ 24, στην είδηση με τίτλο «Φεύγει για το Κόπα Αφρικα ο Κουμάλο», δεν μπορούμε να διαβάσουμε τα σχόλια που υπάρχουν από κάτω στο Facebook, δυστυχώς. Αλλά απ' την άλλη, για να το σοβαρέψουμε, εντάξει, ας μην το ξεφτιλίζουμε και έτσι. Κάτι δίνει το παλικάρι, κάτι προσπαθεί. Έχει καταλάβει ότι υπάρχει πρόβλημα. Είναι φανερό, δηλαδή, από πολλά πράγματα. Και έχει αγωνία και προσπαθεί. Κάτι δίνει. Να μην το ξεφτιλίζουμε άλλο. Φτάνει τόσο. Λοιπόν, ο συμπαθέστατος Καρτάλα. Μπογκάνι Κουμάλο. Καλό παιδί, δεν δημιουργεί παιδί. Άκουσες ότι η Βιβιάν τον αποκάλυψε Κουμάλο, έτσι. Κουμάλο είπε. Κουμάλο είπε. Στα Βραζιλιά. Δεν μπορεί να μην ξέρει. Δεν μπορεί να μην ξέρει. Δεν μπορεί να μην ξέρει. Ναι, δεν μπορεί να μην ξέρει ο Βιβιάν. Τώρα, ποιος είναι ο Τούρκος. Ένας από αυτούς που έχουν προταθεί. Ένας ακραίος με αριστερό πόδι. Παίζει και στον άξονα. Είναι στην Bursaspor. Υπάρχει μια πληροφορία ότι θα τον δουν. Τώρα το θέμα είναι πώς θα τον δουν, γιατί από ό,τι βλέπουμε είναι από τις περιπτώσεις των παραγωνισμένων. Δεν παίζει πολύ στην Bursaspor φέτος. Έχει τα τελευταία 3 χρόνια περίπου 120 συμμετοχές. 38-39 και βάλε. Και Ευρώπη και στην Τουρκία. Πώς είναι παραγωνισμένος, δεν τελειώνει το συμβόλαιό του? Ναι, για κάποιο λόγο φέτος από τον Οκτώβριο και μετά σταμάτησε να παίζει. Ο Ζάνι Πεκ που έχει προταθεί, ο Τούρκος, για τον οποίο γίνεται μια προσπάθεια να συλλεχθούν στοιχεία. Είναι μία από τις περιπτώσεις εν όψη Ιανουαρίου. Έχει εμπειρία, είναι 26 ετών και είπαμε έχει παίξει πολλές φορές στο πρωτάθλημα Τουρκίας, έχει παίξει στην Εθνική Τουρκίας, έχει παίξει στην Ευρώπη. Πρέπει να συλλεχθούν στοιχεία και για αυτόν. Από το 2008 παίζει στην Bursaspor. Πού δουλεύει στη φάτσα του. Εντάξει, δεν είναι αποκρουστική και βαλάει και πολύ. Τον είδα εγώ σε κάτι βίντεο χθες το βράδυ. Δεν είναι κρουσιά. Ο εξτρέμο, ο βιρτουόζος, ο... Πρέπει να βγάλουμε τη συνέντευξή μας. Πάμε να βάλουμε, γιατί έχουμε και άλλες υποχρεώσεις. Τώρα αμέσως να πάρουμε και άλλα στοιχεία για τα μεταγραφικά. Τώρα, πριν πάμε στα του Παναθηναϊκού, που λίγο πολύ ενδιαφέρουν και αγγίζουν και τον ΠΑΟΚ, αυτό που λέγεται από τον ΠΑΟΚ και είναι πολύ φυσιολογικό, είναι ότι φυσικά δεν υπάρχει καμία πρόταση. Δεν έχει προταθεί κανένας παίχτης, δεν έχει μείνει ελεύθερος, δεν υπάρχει εξέλιξη, δεν υπάρχει είδηση, ώστε να αρχίσουν τον ΠΑΟΚ να σκέφτονται αν. Ούτε διερευνητική επαφή δεν υπάρχει. Ναι, θα ασχοληθούν, ξέρω εγώ, με τον Μεροντάδε, ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα για να ασχοληθεί ο ΠΑΟΚ με έναν παίκτη του Παναθηναϊκού, δηλαδή να έχει μείνει ελεύθερος ή τουλάχιστον να υπάρχει μια συζήτηση για την ελευθερία του. Κατάλληλος να μας απαντήσει σε αυτή την υπόθεση, τι συμβαίνει σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά και γενικότερα στον Παναθηναϊκό, που εγώ συνεχίζω να θεωρώ ότι είναι ο βασικός ανταγωνιστής του ΠΑΟΚ στη δεύτερη θέση. Είναι ο Γιάννης ο Σερέτης, επί χρόνια ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, αρχισυντάκτης στην Εξέδρα, στη Live Sport. Τώρα, Γιάννη μου. Γεια σας, Σερέτη. Τι κάνεις? Καλησπέρα. Πού είσαι και έχει ηχό?
Ωραία. Λίγο να θέλεις λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο για να μην σε χάνουμε. Τώρα ναι, σχετικά ναι. Το παλεύουμε. Τι γίνεται, τι γίνεται. Δεν είναι η κατάσταση καλή στο Παναθηναϊκό, εντάξει. Πώς τραγική θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε. Επειδή έχασες τη Βέρεια όλα αυτά. Ναι, όχι σε φιλοξενή. Σε ευγενή, ναι. Λοιπόν, γιατί θα μιλάμε για ένα πνευματοποιείο. Συμβαίνει τις τελευταίες μέρες. Εντάξει, να κάνουμε μεταγραφές, κάποιες λίγες όσες μπορούμε, να κρατήσουμε όσους μπορούμε, το Καρτουράκι, το Κουσό, σχεδόν 3-4 παίκτες διεθνείς, γιατί για να προσελκύσουμε άτομα στη συμμαχία και να μην ταιριάζουμε, να μην δώσουμε την πρόκληση την αληθινή και ρεαλιστική των κοιλίων οικονομικών προβλημάτων, να προσελκύσουμε κόσμο στη συνεργεία, να προσελκύσουμε στην τρία διαρκεία, επικράτησε αυτή η λογική. Και να μπορέσουμε βεβαίως να πούμε να πάρουμε μάλιστα. Αυτό το πιο σημαντικό είναι λογικό να πάει να κάνει κάποιες περικοπές. Αλλά ο τρόπος είναι ότι δεν θα φέρει. Ο τρόπος. Για να πει ο Παναγιώτης, οι παίχτες και οι δημοσιογράφοι έχουν μπει σε διάλογο μέσα στον εφημερίδο. Ναι, ναι. Προχθές γράφουμε εμείς, πρέπει να το και οι δύο. Έτσι γράφουμε όσο το μυαλό μας. Έτσι και τα ονόματα, όχι εμείς τα έχουμε και τις γνώσεις. Άλλες μέρες θα τους κορδαρώ. Ήπρεπε να είναι και οι δύο ενεργατικοί. Έχουν ένα δίκιο για αυτή. Είμαι στο καλοκαίρι, δεν έχει συμβόλαιο. Το καλοκαίρι είναι ελεύθερος. Ναι. Ο Σπυρόπιος, ο οποίος θέσταν ο πιο στα αποκριτήρια, ο πιο εκμεταλλευμένος, είναι στη θέση του αυτός που δεν μιλάει, δεν μιλάει, δεν μιλάει, αλλά όταν κρακεί, το κάνει για τα καλά. Ναι. Δηλαδή, εμείς είχαμε πει σε εξωτερικά πριν από δύο χρόνια ότι όταν κάποιος έχει κάνει στα αποκριτήρια, όταν πήγαν το έχει κουμπίρα, ο Σπυρόπιος με κάτω. Ναι. Εκεί καταλαβαίνετε. Λοιπόν, ο Σπυρόπιος δεν είναι στο καλοκαίρι, δεν θα φύγει τώρα. Ο Μίτρα θα του κάνει πρόταση για μείωση συμβολέου. Το καλοκαίρι όμως, μείωση αποδοχών, όχι να φύγει για τους μαζί. Το καλοκαίρι όμως, το βλέπω πολύ πιθανό. Να αρχίσει με τα πέτρα, να αρχίσει να φύγει. Ο Λάζαρος θεωρώ ότι θα φύγει, το έχει ζητήσει κιόλα και είναι ο πιο δραστηριοποιημένος από όλους τους υπό αποχώρηση για να βρει ομάδα στο εσωτερικό. Τριετές τον υπογράψαν αυτόν. Τσακάλια. Τώρα... Ο Βίντρα τι έχει να παίρνει. Ο Βίντρα τι έχει να παίρνει. Ναι, ναι. Και τι συμβόλαιο έχει. Ναι.
Δηλαδή, ο Ιγκάνας που πίνει δεν έχει κάνει δικαίωμα προσφυγή, γιατί το γράψει όλους τους διακανονισμούς. Ναι. Ούτε είναι παιδί που θα κάνει προσφυγή ποτέ. Ούτε είναι παιδί το οποίο θα προτάξει τα σπίτι του, θα πει λέτε ρε παιδιά, θα μας κάνει τις συνδέμους, φέρτε μου τώρα κάτι σάκι τέλος. Όλα αυτά που λέμε είναι ενδεχομένως καινούργια στοιχεία, γιατί η άποψη που υπάρχει ότι από τα δημοσιεύματα των δύο τελευταίων ημερών είναι ότι ο Βίτρα ήταν ο πρώτος στόχος και ο πρώτος υποψήφιος, αλλά αυτό ξέρετε με την τωρινή δίκη τα ζητώματα τα κοστά δεν μπορεί να τη συγκεκριμένη ότι σου ξημερώνει, γιατί είναι άπειρα τα παραδείγματα τα οποία έχουν αλλάξει στάση οι δικτύπες και ο Βίτρα είναι ένα θέμα στο οποίο έχουν αλλάξει οι στάση. Από την άλλη πλευρά είναι ένα παιδί που δεν ξέρω πώς θα εξακολουθήσει να αντέξει το παραδείγμα. Εκεί είναι το θέμα, ρε. Δηλαδή πάντα είναι ο πρώτος στόχος σε οποιαδήποτε στραβή. Ναι, εντάξει. Μπορείς να το επιθυμεί και μπορείς να το θέλει, έχει ταυτιστεί με τον Γιάννη Βαρδινιά. Δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλη μερίδα ομάδων, η οποία στο πρόσωπό του συλλέγει το καθεστώ στο προηγούμενο, το οποίο αντιπαθεί και τέλος πάντων κάποια μερίδα τελείωσε και να απομακρύνει το προηγούμενο. Δηλαδή, αν ο Βίντερ Γιάννη πάει και πει τώρα στον Παναθηναϊκό ότι κοίτα να δεις, εντάξει, με έχετε ξεφτυλίσει 30 φορές, μου χρωστάτε 5 δραχμές, 5 ευρώ, πάμε σε δραχμές να συνηθίζουμε και λίγο σιγά σιγά, ωραία, διακανονίστε πώς σας βολεύει να τα πάρω. Δηλαδή, αν ο Βίντερ πάει στον Παναθηναϊκό και πει, κύριε μου, χρωστάτε 10 δραχμές, θα ναι. Ρίξω τις 3-4, όπου μου τις 6 και αφήστε με να πάω στο πάνω του Θεού. Ναι. Θα τον αφήσω. Δεν θα το κάνετε. Όχι, εγώ δεν λέω να χαρίσει λεφτά. Εγώ λέω να πει ότι εντάξει, πώς σας βολεύεται να διακανονίσουμε, ξέρω εγώ, 50.000 ευρώ το χρόνο, 60, 70, τι θέλετε να δίνετε, τι σας παίρνει. Όχι, μόνο αυτό θα ρίξει. 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 Μόνο αυτό θα η υπόθεση ουσιαστικά έχει να κάνει με το αν ο Βίντρα θέλει να μείνει ή όχι στον Παναθηναϊκό. Αυτό είναι ουσιαστικά θέμα. Για δηλαδή... μένα, αν δεν την άποψή μου, επειδή τον έχω ζήσει προσωπικά, θα μείνει στον Παναθηναϊκό με μειωμένες αποδοχές μέχρι το καλοκαίρι και το καλοκαίρι στο Σάρι. Τι συμβόλαιο έχει αυτός? Αυτό θα είναι. 600 χιλιάρικα. Περίπου με 20.000 ευρώ. Είναι και μεγάλο. Μεγάλο συμβόλαιο, το οποίο όμως, γι' αυτό κατηγορείται, πρόσφυξε όμως, αυτό το συμβόλαιο που έχει υπογράψει ο Βιτέλα, το έβδομο συμβόλαιο του Παναθηναϊκού, ο πρώτος. Που είχε και αν δεν θα περάσει αυτό το διάστημα, όποιος είναι να φύγει θα φύγει, όποιος είναι να μείνει θα μείνει, πώς θα βρουν ισορροπίες μετά και πώς θα βρουν ηρεμία για να συνεχίσουν το πρωτάθλημα μετά από όλα αυτά? Φαντάζομαι ότι θα περάσει το 15 ημέρο της Κάλμας. Για μένα, επαναλαμβάνω, δεν θα αφήνω τέτοιο από δύο παίκτες. Θεωρώ πρώτο φαβορί τον Λάζαρο και δεύτερο, αν τα καταφέρουν, το παλεύουν να δείχνουν ότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι με το κουτσό. Ναι. Ενδεχομένως με το κουτσό. Και να προχωρήσει η ομάδα μετά. Δεν θα αφήνω τέτοιο από αυτές τις ανακαλωτάκες που έχει φτιάξει τα παλεμάτια με την ανθρωπία, η οποία διαχέει από πάνω που θα κάνουν. Ο Λέπι είναι τραυματίας ή είναι απλήρωτος? Ναι, είναι εννοώ τόσο τραυματίας, δηλαδή να μην παίξει ένα χρόνο τώρα, αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Ασφαλώς. Ο Λέκο είναι θεωρητικά αρχίζει αυτό το δίνω το τελευταίο στάδιο, πέντε το τελευταίο στάδιο επανέταξης του και θεωρητικά πάλι μια του Μαρτίου θα είναι σε τέτοια να αρχίσει να αποφέρνει πρόταση στο τέτοιο άγωνα θεωρητικά. Ναι. Εγώ για αυτό θα το πω τελικά και το πάθα, στον αγωνιστή. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση και γίνεται να κάνει ο Πάου και ασταθεί να είναι στο δεύτερο γύρο. Δεν μου λες, στο πρώτο μάτς πόσο έριξε η Παναθηναϊκός προοδευτική? Πρώτο είναι αυτό. 4 και έριξε πέραν την προοδευτική στο 2. Δεν ξέρω αν έχετε εδώ και χάνω και τελευταία μου. Μάλιστα. Το κύπελο μπορεί να το παλέψει. Ναι. Έτσι, δηλαδή, ξέρεις, κάποια ομάδα που δεν κοιτάξει τα δεκατό στις
Το πιάσε ο καπίνο, το πιάσε με τα πόδια. Το έβγαλε. Ναι, ναι, το σούπερες το κέντρο της αιστείας. Όσο το κέντρο της αιστείας πήγε, έπεσε αυτός και βρήκε στα πόδια του. Λοιπόν, για να σε αφήσουμε να δεις και το, να δεις και το παιχνίδι, ευχαριστούμε για τις πληροφορίες. Να είσαι καλά, Γιάννη. Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Καλό μεσημέρι. Έχει και πέρα σήμερα. Με τον Γιάννη τον Σερέτη, δεν υπάρχει πρέπει να φύγει ο Βίντερ. Ναι, περιγράφει η κατάσταση όπως είναι, γιατί είπαμε στα λόγια του διώχνουν όλους εύκολα. Δηλαδή στην πράξη δεν είναι ποιος θέλει ο Παναθηναϊκός να φύγει, ποιος από αυτούς θέλει να φύγει. Και μας λέει ότι ο Χριστοδουλόπουλος είναι ο πρώτος που θέλει να φύγει και θα φύγει. Θα βρει πρόταση από το εξωτερικό. Λοιπόν, έχει κύπελο σήμερα. Έχει ξεκινήσει το παιχνίδι πρωτοδική Παναθηναϊκός. Οι γηπεδούχοι κέρδισαν πέναλτι στο 2, το έχασε όμως ο Λέκας. Ο πέναλτι που έκανε ο Σοκό κάνοντας κοντρόλ με το χέρι μέσα στην περιοχή. Ο Σοκό ήταν αυτός. Σοκό πρέπει να ήταν, ή ο Σο. Ο Σο πρέπει να ήταν. Ο Τριανταφυλόπουλος δεν είναι σίγουρα. Παίζει και ο Δόνης, έτσι, παίζει ο γιος του Δόνη. Δεν είναι η πρώτη παρουσία σε επίσημο μάτς. Λοιπόν, θυμίζουμε ότι δίνουμε τη Σπανίνη τα αυτοκόλλητα Champions Link, όλα με το άλμπουμ φυσικά, σε όσους βρουν, και πρέπει να βοηθήσουμε λίγο, τους 4 παίχτες του ΠΑΟΚ, οι οποίοι έχουν παίξει αγώνα ομίλου Champions League. 4 είναι. Για να μην βάζετε παραπάνω, και βλέπω και λαθασμένες απαντήσεις με κάποια σωστά ονόματα, κάποια λαθασμένα. 4 είναι οι παίχτες που έχουν συμμετοχή σε ομίλους Champions League. FM και ενώ τα 4 ονόματα αποστολή στο 54526 για να δώσουμε 2 άλμπουμ της Πανίνη με όλα τα αυτοκόλλητα αυτής της περίοδου. Πάμε στο διάλειμμα, θυμίζοντας ότι η Νόβα μας προσέφερε την πρώτη ώρα στην εκπομπή. Για θερμοσύφωνα μας είπες ότι κληρώνουμε. Όχι, εδώ είναι. Κληρώνουμε και ένα θερμοσύφωνα που θα γίνει κλήρωση την Παρασκευή 60 λίτρων γκλάς. Με πενταετή εγγύηση του ομίλου Elcon, προσφορά της εταιρείας Ήδωτη Γυνητής Θέρμανσης και Φυσικού Αερίου Παράσχους, Ολύμπου 90-227-005 το τηλέφωνο, γράφεται FM κενό, Παράσχους, το ονοματεπώνυμό σας στο 545-26. Έχετε πολλά μηνύματα και στο Facebook, κάποιες παρατηρήσεις. Να ακούσουμε την Nova ως χορηγό της πρώτης ώρας και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα ποδοσφαιρικά σε πολύ λίγο. Ένα μηδέν προοδευτική. Φαντάσου να έπαιγε το πέναλτι. Η ώρα είναι 2. Μην περιμένεις τις καθυστερήσεις για να σκοράρεις τις λιβαδοκάμερες. Σούπερ μαλάκα, μια χαρά. Να πήρε την μπάλα, γύρισε εύκολα. Πολύ γορία της άμυνας. Ωραία στο Γιγκάκο που έχει το μεγάλο Ιρακλή έπαιξες πριν. Πώς θα μην έντερα το παιχνίδι. Παράδειγμα εγώ πάμε σίγουρα. Άμα ήταν 2-0 φίλε, τώρα θα γελούσαμε. Πρέπει να παίξεις το μεγάλο Ιρακλή ρε πως το πάρθα. Πού θα κολλήσεις το μου βάζεις. Μαύρος είναι. Στο πει μαύρος είναι. Στην αφαιριά είναι κυβαρά όπως παλιά από ό,τι είχα μάθει τώρα και έτσι. Δέρνουμε πολύ πράγμα. Άσχημη αγάπη. Έχουν ένα αριστερό μπακ με αλβανικό όνομα. Ακούστε που είναι. Το Ρολάντο θα είναι, ναι. Σούπερ, σούπερ ο Κρίστη. Ναι. Γαμό.
Φεύγει ένα μηνιάτικο σε πετρέλαιο. Πάρε χαρτί και σημείωνε. Καστούντιο 231-0-94-1066. Για σου δείξει η κατάσταση και συγκρίνηση με το φυσικό αερίο. Στις καλύτερες τιμές. Προτείνεις Καστούντιο. Με κλειστά μάτια, αγόρι μου. Καστούντιο. Θέρμανση, κλιματισμός, φυσικό αέριο. Καστούντιο, χειμώνα καλοκαίρι. Ιωάννη Πασαλίδη 10 σε κέντρο Τούμπα. Τηλέφωνο 231-0-94-1066. Εξαερισμός, κλιματισμός, θέρμανση. Λέξεις, συνώνυμες με την αερομηχανική κατάσταση. Με 40 χρόνια πείρα στον χώρο, είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε από ένα μικρό κατάστημα έως ένα εργοστάσιο. Εξαερισμός, κλιματισμός, θέρμανση, αερομηχανική κατάσταση. Κατασκευή, εμπορία, μελέτη και τοποθέτηση. Επισκεφτείτε την έκθεσή μας και ενημερωθείτε για θέρμανση με αερολέμπτες ξύλου για μεγαλύτερη οικονομία. Στην Ωρεοκάστρου 162 στη Λιούπολη. Τηλέφωνο 231-0-656-229. Καλησπέρα. Τάσος, γεύση 10 με τόνο. Τόνα Τάσος, από το 1977, η πιο γλυκιά σας συνήθεια. Χειροποίητο το παγωτό, αρμενοφίλ, φτιαγμένο στο χέρι, με τη μοναδική αυθεντική συνταγή. Εκπληκτική σοκολατόπιτα, προφιτερόλ και φυσικά παραδοσιακά τρίγωνα με κρέμα ή σοκολάτα. Τρίγωνα Τάσος, κι αν έχει μάτς και στο καφέ σου, στο σαλόνι μας και απόλαυσέ το με την ησυχία σου. Τρίγωνα Τάσος, Αλιανουπόλεως και Πασαλίδη 161, στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 231-0-448-331. Σε αυτό το πεδότοπο τα παραμύθια ζωντανεύουν. Πεδότοπος, Κίντερ Πάρκ, καραόκε, ποδοσφαιράκι, τραμπολίνο, air hockey και πολλά άλλα παιχνίδια που εγείρουν τη φαντασία των παιδιών. Κίντερ Πάρκ και αίθουσα, PlayStation και Nintendo Wii για ατελείωτο παιχνίδι και ειδικά διαμορφωμένο καφέ για τους γονείς. Το πιο δημιουργικό παιχνίδι και τα πιο οργανωμένα παιδικά πάρτι είναι εδώ. Πεδότοπος, Κίντερ Πάρκ, Ολυμπιάδος 84, Νέα Πολιτεία, Εύωστος, τηλέφωνο 2310-76-97-97. Έλα να σου δείξω, πήρα καινούργιο GPS, μιλάει, του μιλάς κιόλας. Έλα ρε παίχτη, για να δω, να σε βάσει. Φρέσκο ψάρι στα κάρβουνα, με 12 ευρώ. Για Ρέμβι, στα 100 μέτρα, στρίβεται δεξιά. Τι σου είναι η technology, στη Ρέμβι καρφί μας έστειλε. Αφήνω και τα χέρια του τιμόνι. Καλή όρεξη. Ρέμβι, προορισμός γεύσεων. Με νέο ανακαινισμένο χώρο και θέα όλη τη Θεσσαλονίκη. Ρέμβι, φρέσκο ψάρι στα κάρβουνα, μόνο με 12 ευρώ το άτομο και όλα τα κρεατικά της ώρας στις καλύτερες τιμές και 50% έκπτωση σε όσους συνεχίσουν τη διασκέδασή τους στο μπαρ. Ρεστοράν, καφέ μπαρ, Ρέμβι, Κανάρι 2, στη Νέα Κρήτη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-433-100. Με ήλιο πες, με φουσιπές, παταγερά, άψογο κοντρόλ, μεγάλη αντοχή. Είναι μέσα σε όλες τις φάσεις. Εκπαίδευση για άλλη ποιότητα. Είναι παγκόσμια κλάση. Κορυφαίος! Continental. Κορυφαίος παίκτης στον χώρο των εργαστικών. Continental. Είμαστε πλάνη γερμανικής τεχνολογίας. Για όλα τα αντέχοντα. Επίσημος χορηγός του παγκόσμιου εργαστικού. Καλά, ολόκληρη εφημερίδα το εξώφυλλο διαβάσει. Ωραία, γιατί να διαβάσει. Σελίδα 19. Σελίδα 19, συνεχίσια, γάμι, συνεχίσεις. Για δεξιά. Για δεξιά, τα βουλγαριζατέ. Εδώ, παιδί μου, ολόκληρη διαφήμιση, δύο μικρή εκατοστά. Φούρνη Μιλωνάς, ξεκάθαρο. Τι δεν βλέπω. Μπράβο, ρε, κύριε. Μπράβο, σου. Εντάξει, βράζει, μάλλον. Ξέρεις τι κάνουμε διαφήμιση ή δεν το κάνουμε. Η επιχείρησή σου αξίζει μεγαλύτερη προβολή.
Σε αλλιώς αξίες. Η Κοσμοτέ στηρίζει και προβάλλει τις ελληνικές επιχειρήσεις. Βρες τη σελίδα της Κοσμοτέ στο Facebook. Μοιράζουν την ιστορία επιτυχίας της επιχείρησής σου. Μπορεί να είσαι ένας από τους 3.000 που θα κερδίσουν ένα ολοκληρωμένο πακέτο διαγνωστικής προβολής αξίας 20.000 ευρώ. Ήθελες να προβάλλεις την επιχείρησή σου. Έγινε. Κοσμοτέ, ο κόσμος μας, εσύ. Τι γίνεται με αύριο το Πόσο βαλή! Μα δείτε το κλαφ. Πόσο είναι αυτό. Καλαμένο το έλεγε. 2.4. Εκνευριστικός ύπος παραμένει σαφιά. Μηνύματα στέλνετε. Κάποιοι φίλοι στο Facebook, γράφει ένας φίλος, ο Νίκος. Στέλνω λέει και εγώ ένα όνομα, μπαίνω στο τυπάκι. Ρόμπι Κίνλι. Εμένα είναι δεύτερος από τους Γκάλαξι, έπαιζε αυτός κάπου εκεί. Μέσο Λόρενς. Τι γίνεται με τον Ολαϊτάν, γράφει ένας άλλος φίλος. Υπάρχει λυμμένη απόφαση να κινηθεί ο ΠΑΟΚ.
το θέμα είναι να μην υπάρχουν παρόλες απαιτήσεις και να μην πει στη διαδικασία που στηρίζει, ας πούμε. Το ο Ολυμπιακός τον θέλει πραγματικά ή... Νομίζω ότι αυτό το Ολυμπιακού μπήκε τσόντα για να... Από ποιον? Από το... ξέρω εγώ, από την Βέλια, από τον παίκτη, από παντού μπορεί να μπει. Η Αιτζίαν Χάμπο, αν είναι του γνωστού. Και ένα ακόμα μήνυμα. Το Φουτσίνι, δεν μπορούμε να τον πάρουμε, λέει, πίσω. Με διαβατήριο που γράφει 21. Ήταν εντυπωσιασμένο αυτό το Φουτσίνι. Και τον θέλει πίσω. Λοιπόν, στο Κύπρο προοδευτική Παναθηναϊκός 1-0. Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ παρά το χαμένο πέναλτι που είχαν στα πρώτα λεπτά. Αγώνες κυπέλου. Όλο αυτό το διάστημα θα έχουμε κύπελο. Σήμερα, αύριο, ο ΠΑΟΚ παίζει το Σάββατο, Κυριακή. Και εκεί θα μάθουν να παρόλο το ΠΑΟΚ. Εφόσον καταφέρει να περάσει βεβαίως τον Αιγινιακό, που εντάξει, λογική λέει θα τον περάσει, να ακούσουμε τη Smart Energy και να θυμίσουμε το quiz μας. Η Smart Energy, η οποία προσφέρει και σήμερα τη δεύτερη ώρα στην εκπομπή, πάω 24. Η Smart Energy, η ειδική στα αέρια καύσιμα. Σημειώστε στην Κάτω Τούμπα, επιδάμενο 43 στην Κάτω Τούμπα, τηλέφωνο επικοινωνίας 908-468. Να ακούσουμε χορηγό και επιστρέφουμε. Έχουμε εδώ στα χέρια μας άλμπουμ της Panini. Θα δώσουμε δύο τέτοια. Ολόκληρα με τα αυτοκόλλητα βεβαίως στο Champions League 12-13. Αν δείτε τους τέσσερις παίκτες του ΠΑΟΚ οι οποίοι έχουν παίξει σε όμιλο της διοργάνωσης. FM Union, τέσσερα ονόματα. Το διευκολύναμε λίγο, είπαμε ακριβώς αριθμό, γιατί κάποιοι ξέφευγαν, κάποιοι είχαν λιγότερα. Ας πούμε ότι είναι τέσσερις, για να διευκολύνουμε λίγο σε αυτό το quiz. Τέσσερις παίκτες που ανήκουν τώρα στο όρος του ΠΑΟΚ, οι οποίοι έχουν συμμετοχή σε όμιλο του Champions League. FM κοινό τα ονόματά τους, αποστολή στο 54526 για να διεκδικήσετε άλμπουμ από την Panini. Έχει κάποια άλλα μηνύματα, είναι για τα σπέρτες. Κατούζο αποσιών, μεγάλος είναι ο Κατούζο, ρε. Ναι. Να ακούσουμε ένα μέρος από τις δηλώσεις του Στέφανου Αθανασιάδη για τον αγώνα που πέρασε και για τον πρώτο γύρο, έναν απολογισμό που έκανε ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του ΠΑΟΚ. Ένας ΠΑΟΚ που, αν το προσέξουμε και λέμε για σκόρερ, στα ομαδικά στατιστικά έχει καλά νούμερα, έτσι, βαθμοί, νίκες, άμυνα, στα γκολ είναι δεύτερος, στις πάσες, ποσοστά στις τελικές, καλούτσικα νούμερα, όχι εντυπωσιακά. Αλλά δεν έχει πρωταγωνιστές στις ατομικές στατιστικές κατηγορίες. Είναι ο Αθανασιάδης. Χθες έκανε μία ανάλυση ο Δόνης, τα γκολ που έβαλε η ομάδα και τα γκολ που έφαγε. Άλλο κομμάτι αυτό. Ναι. Εγώ σου λέω τα ομαδικά νούμερα είναι καλούτσικα. Στις ατομικές στατιστικές κατηγορίες δεν υπάρχουν πολλοί που να πρωταγωνιστούν. Είναι ο Αθανασιάδης σε γκολ, σε ποσοστό ευστοχίας. Είναι ο Κάτσες σε πάσες και ο Φωτάκης σε πάσες. Και από εκεί και πέρα. Λίγα πράγματα. Γεμίσματα, κλεψίματα, όλα τα νούμερα, όλες τις στατιστικές. Δεν υπάρχουν πρωταγωνιστές. Ασίστ, ναι. Κάτι δείχνει και αυτό. Κάτι δείχνει και αυτό. Για τη γενική εικόνα της ομάδας, που έχει ένα καλό τσικοσύνολο και παίρνει αποτελέσματα, αλλά δεν έχει τους μεγάλους πρωταγωνιστές. Ή τους έχει και δεν έχουν διάρκεια. Και αυτό παίζει. Ή τους Αλμπιγκίνης, για παράδειγμα, τώρα φρουμαρίζεται. Γκαρσία παραδοσιακά, όταν ψηλά σε κάποιες στατιστικές, δεν έχει παίξει. Ο Λόρας... 100 λεπτά δεν έχει παίξει. Ναι. 99 λεπτά έχει παίξει. Ατομικά υπάρχει ένα θέμα. Τι είπε να πει τον Δόνη? Ότι χθες έκανε ανάλυση τα γκολ που έβαλε και έφαγε η ομάδα. Ναι. Εντάξει, αυτά που τον έκαναν έξαλλο που δέχτηκε η ομάδα είναι το ένα του Όφη, το λάθος του Λύκου. Αλλά αυτό που του μένει είναι το γκολ που δέχτηκε ο ΠΑΟΚ το πρώτο από τον Παναθηναϊκό. Γιατί το δέχτηκε ενώ είχε 9 παίκτες πίσω από την ΠΑΟΚ. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, από εκεί και πέρα από αυτό που έβαλε ο ΠΑΟΚ, 22 βάλαμε.
21. Ναι. Μόνο δύο είναι ατομικές ενέργειες. Μόνο δύο προήλθαν από ατομικές ενέργειες. Ναι. Τους αν... Πάντως ο Αμπικίδης στην Ξάνθηκε, στον Πλατανιά. Πάσα στο Λίνο. Η ατομική ενέργεια του Αμπικίδη. Και πάσα στο Λίνο. Ναι. Και το... Του Ρομπέ στην Ξάνθη. Είναι όλα αυτά πράγματα που δείχνουν ότι λείπουν κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά από παίχτες. Και είπαμε, δεν έχει μεγάλους πρωταγωνιστές η ομάδα πέρα από τον Αθανασιάδη Σκοράρης, ο οποίος φυσικά κάνει εκπληκτικά πράγματα. Αυτό είναι, αποδεικνύεται αυτό που λέω τόσο καιρό για την ποιότητα και διαφωνώ με τον Γιώργο συνήθως. Εντάξει, και από τα ομαδικά στατιστικά και από τα ατομικά στατιστικά και από τον τρόπο που η ομάδα έχει δεχτεί τα γκολ, έχει βάλει τα γκολ. Εντάξει, δεν είναι... Δηλαδή τώρα δεν μπορείς να πας πουθενά. Δηλαδή αυτό που έχει κάνει ο ΠΑΟΚ είναι θαύμα, έχοντας αυτόν τον Λάζαρ και χωρίς Γκαρσία. Δηλαδή δεν υπάρχει... Ο Φωτάκης έχει δώσει λύσεις, που κάνει μια σεζόν χαμηλών τόνων, άμα τα βάλουμε κάτω, ωραία. Έχει πετύχει δύο γκολ, έχει κάνει τέλος πάντων αρκετή βρώμικη δουλειά, δηλαδή δεν είναι αρνητικός. Ωραία, ο Κάτς έχει κάνει δουλίτσα, αλλά ουσιαστικά στατιστικά καταγράφει και αυτή το προηγούμενο παιχνίδι στην πρώτη του assist. Αυτά, δεν μπορείς να πας πουθενά έτσι. Ο Λίνο δεν έχει, νομίζω και 0 assist ο Λίνο. 0. 0 έχει, α, μπες να δεις. Ο Έτο. Μία με την ΑΕΚ, εκεί που φώτισε ο Θεός, ο Αλάχ, ο Βούδας, κάνει συνεργασία. Από την άλλη, αν κάποιος κάνει μία ανάλυση για τις αμυντικές επιδόσεις, που είναι καλές όσον αφορά το 9, το νούμερο 9, θα διαπιστώσει επίσης ότι οι τερματοφύλακες έχουν δώσει βαθμούς και οι τύχοι. Έχουν πολλά δοκάρια αντίπαλοι. Νομίζω ότι είναι ο δεύτερος ο ΠΑΟΚ στα υπέρ του δοκάρια. Τρία είναι του Ράγιος με την Τρίπολη. Εντάξει. Είναι 6-7 δοκάρια. Ναι. Και έχουν και μεγάλο ποσοστό αστοχίας οι αντίπαλοι. Έχουν κάνουν αρκετές φάσεις. Μία στις 16. Ναι. Ο ΠΑΟΚ βάζει γκολ με μία στις 8. Και τρώει μία στις 16. Ναι. Όλα αυτά είναι νούμερα που κάτι μπορεί να λένε. Τα βλέπουν και στην ομάδα. Να ακούσουμε τον πρωταγωνιστή. Τον πολυτιμότερο του πρώτου γύρου. Σίγουρα. Τον πολυτιμότερο του πρώτου γύρου, του Στέφανο Αθανασιάδη. Τι είπε και για αυτό και για το τελευταίο μάτς και να πάμε αμέσως στο Γιώργο Κουβεντίδη. Σίγουρα έχει δρόμο ακόμα προς τα ομάδα, δεν έχουμε φτάσει
ακόμα σε αυτό το επίπεδο που θέλουμε. Πιστεύω ότι μέσα από τις προπονήσεις και από τα παιχνίδια θα καταφέρουμε να φτάσουμε σε επίπεδο που χρειάζεται να είναι αυτή η ομάδα. Αυτό σήμερα μαζί σε ένας ποδοσφαιριστής όπως ο Κατσουράνης, τι σημαίνει για όλους εσάς η παρουσία τέτοιου ποδοσφαιριστού, πώς υπάρχει εγώ σε εκπληκτή. Θα βοηθήσει πάρα πολύ, πιστεύω ότι στους μικρούς που έχει ομάδα, για να πιο πολύ από την εμπειρία του. Και πιστεύω ότι θα πάμε πολύ καλά όλοι μαζί, θα πει γρήγορα στην ομάδα. Ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, με μεγάλη εμπειρία στο ελληνικό πρωτάθλημα αλλά και στην Ευρώπη. Και μακάρι να καταφέρουμε όλοι μαζί να πάμε το πάμε και το πρέπει. Πάρε. Έχουν έρθει κάποια αρκετά σωστά μηνύματα. Κάποια ακόμη μπερδεύονται, βάζουν παίχτες που δεν έχουν παίξει σε όμιλο του Champions League, κάποιους ξένους της ομάδας. Δεν θα δώσουμε άλλη βοήθεια. Τέσσερα ονόματα είναι, τέσσερις παίχτες του ΠΑΟΚ, οι οποίοι έχουν αγωνιστεί σε όμιλο του Champions League. Όσοι τους βρίσκετε θα μπείτε στο τέλος συγκλήρωση για το άλμπουμ της Panini, το οποίο το έχουμε εδώ. Δύο άλμπουμ θα δώσουμε, έτσι. Δύο άλμπουμ της Panini. Τώρα, ειδησιογραφικά πριν πάμε στον Γιώργο του Κουβεντίδη, έχουμε κάτι άλλο που δεν αναφέραμε. Για τον Κουμάλο είπαμε. Για Ναπολεόνι. Στο Βόλο έχει γίνει μια μεταγραφή. 18χρονο πήραμε εκεί. Ο Διαγώνιος Μπερμούδες βλέπω στο ΠΑΟΚ 24. Θα έρθει πάλι Κολομβιάνος, έτσι. Ναι, 18χρονος κιόλας. Διεθνής με την Ελπίδα. Ναι. Για το θέλουμε για backup το Αλμπερνάκι. Ουσιαστικά. Ναι. Και είναι μια κίνηση έτσι, άμα σου βγει. Θα δούμε άμα σου βγει πώς τον κρατάς. Δηλαδή, αν σου βγει για τον Μπάρι Άλλος, τώρα στο Βόλιο δεν το καταλαβαίνω αυτό, αλλά τέλος πάντων. Μάλιστα. Πάμε στον Γιώργο του Κουβεντίδη. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Τι έγινε. Τι πληροφορίες έχεις με τα γραφικές, ποιος παίρνει ο ΠΑΟΚ. Ότι Κολομβιανός παίρνει η River Plate και πουλάει την πόρτα. Αυτό είναι το σύστημα στο ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο, αυτό είναι το σύστημα. Αυτό είναι ο δρόμος. Αυτούς τους καλούς που έχει τους Κολομβιανούς η πόρτα από την Αργεντίνη τους αγοράζει. Το Φαλκάο. Ο άλλος το δεκάριο, ο Γκονζάλες, πως λέγεται εκείνος η παιχτάρα. Έχει ένα ειδικό με 17-18, πόσο είναι. Τι φουρνιά είναι αυτή. Και εμείς πήγαμε τον Αρίας. Τζάμπα. Ναι. Είναι άλλο το δρομολόγιο. Έχεις κανένα πληροφορία. Βλέπεις τίποτα μεταγραφικό. Μίλησες με William Wallace, είναι έξαλλος. Με τον Braveheart. Τι γίνεται εκεί, οι Γλασκόβοι είναι έξαλλοι όλοι. Άδεξε. Προδοσία του. Δεν θα σου διαβάσει, έκανε και τις μέρες. Ναι. Αυτό το σύρα στον Παναθηναϊκό, πώς το Ο ΠΑΟΚ παιδεύεται τόσα χρόνια να διώξει κάποιους ποδοσφαιριστές. Δεν ακολούθησε ποτέ αυτή την τακτική να αρχίσει να τους ξεσκίζει. Εσύ ξενυχτάς, εσύ... Σκεφτόμουν πάντως... Το ποδόσφαιρο και οι ομάδες διοικούνται αλλιώς. Δεν είναι μάλλον τέτοιος. Δηλαδή φανταστείτε να κάνει αυτά στον Παναθηναϊκό,
Τι κάνεις στους συναδέλφους στο Sky. Πω, από αυτό σκεφτόμουν χθες. Ω, Παναγιά μου. Δεν ξέρω τι κάνεις κάτω, το πλέον μου στην επιχειρηματία και πολύ καλό στη δουλειά του, αλλά στο Παναθηναϊκό και στο Σαρκικό. Δεν έχω ξέρει το πόδος με όλα αυτούς σας. Δεν ξέρω πώς διοικείς ομάδες, γιατί οι ομάδες δεν είναι απλές εταιρείες. Οι ομάδες είναι μια σύνθεση χαρακτήρων. Θέλει να έχεις ικανότητα διαχείρισης τέτοιων καταστάσεων. Όχι πως μας απασχολεί και όλα, θα πω ότι είναι αλήθεια να συζήτησε εσείς. Όλα αυτά τα μικροπράγματα, έτσι όλα τα μικρά ή μεγάλα πλοία του Παναθηναϊκού, δείχνουν το, είναι το αντιπαράδειγμα για το πώς, πώς διοικείς ομάδες. Το ότι από τον ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια έφυγαν και παίκτες και έφυγαν είτε γιατί δεν έκαναν πλέον στην ομάδα, είτε γιατί ήταν ακριβή για την ομάδα, αλλά τα διαζεί για την ομάδα λούδινα. Δηλαδή δεν θυμάμαι να είχαμε στον ΠΑΟΚ κάποιο τέτοιο σύρια με εντάσεις. Το μεγαλύτερο πρόβλημα. Το μεγάλο δημιουργήθηκε με το Φιλωμένο και αφού έχει φύγει. Ναι, με το Φιλωμένο. Αλλά η μεγάλη πλειοψηφία των παιχτών που έφυγαν για τους διάφορους λόγους έφυγαν όλοι πιο λίγο. Δηλαδή, αυτό το κομμάτι ο ΠΑΟΚ ήξερε ότι θα διαχειρίζεται με τις καταστάσεις. Και μιλάμε για παίκτες οι οποίοι έφυγαν για οικονομικούς λόγους, για παίκτες που είχαν να παίρνουν χρήματα πολλές φορές για τον κόσμο και παραπάνω. Δηλαδή δεν είχε ομάδα το πάνω χέρι τα διαζεί για αυτά. Το είχε πάντα ο παίκτης, αλλά ο παίκτης πάντα πιθόταν να κάνει αυτό που ήταν αναγκασμένο να κάνει η ομάδα. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει ο παίκτης, δεν έχει τους ανθρώπους. Δηλαδή, προφανές δηλαδή. Αυτά που συμβαίνουν εκεί, όπως είπα, είναι το αντιπαράδειγμα για το πώς διοικείς ομάδες. Για τον Παναθηναϊκό δεν έχουν έρθει τα χειρότερα. Νομίζω ότι το πηγάδι του δικό τους έχει, έχει ένα πάτο που έρθει το κόμμα πολύ πιο κάτω και δεν φαίνεται. Θα γίνουν κι άλλα εκεί πέρα. Και το ότι διοικείται λάθος φαίνεται και από την διαπολογία. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός δεν πάει στην δικαιότητα, δεν έχει άλλους παίκτες. Έχει καλούς παίκτες, αλλά είναι ένα τους. Έχει 20 βαθμούς από τους πιθανούς... 22 έχει, γιατί ξεκίνησε με 2-2. Ναι, ναι. Έπαιρνε κάτω, λίγοι είναι βαθμοί. Και η βαθμολογική θέση του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού είναι πολύ χαμηλή για την ποιότητα που έχει σαν ομάδα. Αυτό δείχνει ότι διαχειρίζεται γενικώς λάθος όλες τις καταστάσεις. Τι θα μπορούσαμε να πάρουμε, λες, από εκεί, άμα μέναν ελεύθεροι όλοι αυτοί που λένε. Δηλαδή από τους παίκτες που γίνεται από χθες εσύ την αφήγουν αυτή και νομίζω μόνο Βίδρα θα ήταν αυτή την εποχή πολύ χρήσιμο στον ΠΑΟ. Γιατί είναι σε μια ηλικία είτε μικρή αλλά ούτε πολύ μεγάλη και ο Βίδρα είναι 31 Βίδρα. 31-32 κάπου εκεί. Αλλά είναι πολύ αθλητικός, δηλαδή έχει 3-4 χρόνια. Το γήπεδο δείχνει ότι είναι 3-4 χρόνια μικρότερος. Δηλαδή ο Βίτρα δεν παίζει για 31 χρόνια. Ναι. Είναι παίκτης ο οποίος ενέργεια βγάζει, κάνει δίνει στο γήπεδο. Μπορεί να παίξει δύο θέσεις τις οποίες έχει ο ΠΑΟ Κανάκη. Κεντρικό αμυντικό έχει άμεσα ανάγκη ο ΠΑΟ. Ο Βίτρα παίζει και δεξιμπάκ. Όπου αν ο ΠΑΟΚ πει ότι θα στηριχτώ, θα στηρίξω το Ξαδινίδη, πρέπει να έχει μια επιλογή από το Κλασάντη από πίσω. Δεν μπορεί να βγάλεις με τον μικρό μια χρονιά. Και δεν μπορείς πίσω από τον μικρό που θα στηρίξεις να έχεις έναν μέτριο δεξιό μπακ. Θέλεις ένα καλό, καλή επιλογή στο δεξιό σου μπακ, το οποίο αυτή την επιλογή που προσφέρει. Γενικά πιστεύω ότι ο Βίτρα είναι ένα πακέτο για τον ΠΑΟΚ το οποίο είναι ελκυστικό. Δεν θα πω το γραφικό ότι ο Βίτρα είναι ΠΑΟΞΙΣ. Δεν νομίζω ότι αυτά παίζουν και τεράστιο ρόλο σήμερα στο ποδόσφαιρο. Επαγγελματίες είναι, αυτό θα πούμε όμως πάντα. Το οποίο έχει δηλώσει πως ήταν τέλος πάντων ο φίλος του ΠΑΟΚ
δεν είναι κακό, αλλά δεν είναι και το βασικό κριτήριο για τέτοιες επιλογές. Εγώ αγωνιστικά και μόνο κρίνω αυτήν την ποδοσφαιριστή. Έχω την εντύπωση πως θα είναι πολύ καλή πτήση για τον Πάο η επιλογή του Βίτρα. Και είναι παίκτης ο οποίος επίσης έχει κίνδυνο να παίξει, γιατί και αυτός θέλει να πάει στην Μουντιά. Δεν είναι παλέμαχο, δεν είναι ούτε καν τα πρόφυλα του να θεωρηθεί παλέμαχος. Όπως είπα, η κόλος στο γήπεδο δείχνει παίκτη 3-4 χρόνια νεότερο από το πραγματικά είναι. Αλλά εντάξει, τώρα άλλοι είναι αυτοί που έχουν το μαχαίρι και το καρπούζι, άλλοι αποφασίζουν τις φορές. Εσύ έχεις καταλάβει τι ακριβώς έχει ο Λέτο? Ο Λέτο έχει έναν τραυματισμό στο γόνατο, ο οποίος δεν είναι απλός. Αυτός μένει πάρα από χρόνο έξω. Ναι. Με τερμάτισε και τέτοια. Και δεν νομίζω ότι ο Λέτο θα ξαναπαίξει ποδόσφαιρο στο επίπεδο που έπαιζε στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό τον πρώτο χρόνο. Τώρα, τέτοιος παίκτης να μείνει τόσο καιρό έξω, να μην προβλέπεται να επανέλθει άμεσα, δεν ξέρεις πώς θα λείψει ακόμα να στην Ελλάδα. Δεν νομίζω ότι είναι αυτές οι επιλογές για μια ομάδα όπως ο ΠΑΟ, ο οποίος θέλει να δημιουργήσει κάτι. Και χρειάζονται παίκτες οι οποίοι θα είναι 100% υγιείς και έτοιμοι να παίξουν, έχοντας δώσει και την ποιότητα. Λέτο έχει ποιότητα, ή μάλλον ο Λέτο που ξέραμε είχε την ποιότητα, τώρα δεν ξέρουμε γιατί δεν το μιλάμε. Έχουμε να δούμε κανένα πρόβλημα στο ποδόσφαιρο. Και όπως είπα, ο ΠΑΟΚ στη φάση που είναι σήμερα δεν είναι στη φάση της αφραγκαίας, δηλαδή που θα μπορούσε να πάει να πάρει παίκτες ή τα τελευταία τους, δηλαδή θα παίξουν ακόμα ένα χρόνο ή μετά από τραυματισμούς, ότι okay, είναι καλό όνομα, ας το πάρουμε πως παίξει, γιατί δεν μπορούμε να πάρουμε τον υγιή, τον αντίστοιχο υγιή Λέτο, με μεταγραφή. Δεν νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θέλει και πρέπει να πάρει τέτοιες είδους επιλογές. Όπως είπα από τους παίκτες του Παναθηναϊκού, όπως ακούγα χθες, αυτούς που είναι για να φύγουν, μόνο τον Πίτρα προσωπικά θα μου έκανε κλίνια να φανταστώ τον Πίτρα να παίρνει το πάνω. Για τους λόγους που άρεσε. Το Λάζαρο δεν το θέλεις, δεν το πάω ξάκι αυτό το άρρωστο. Δεν το Λάζαρο τι έπρεπε. Καθαρά στην κάτι πόδι. Εντάξει, τέτοια νούμερα τώρα ξεφεύγουν και για τον ΠΑΟ που σα δίνει, διότι εντάξει, μπορεί να υπάρχει ρήμα, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία διάθεση να το βλέπω αυτό να σπαταληθεί. Άλλωστε και στην υπόθεση του Κατσουράνη, από ό,τι είδαμε, ο Κατσουράνη στην ουσία έγραψε με 350 το χρόνο. Ενώ στο Παναθηναϊκό έπαιρνε τα διπλά. Νομίζω ότι το πρώτο ζητούμενο, αν επαναλαμβάνω, γιατί ποτέ δεν κάνουμε, αν ο ΠΑΟΚ κρίνει πως ο Βίτρα είναι μια καλή επιλογή για την ομάδα του, το πρώτο θέμα είναι να συμβιβαστεί ο Βίτρα με κάτι άλλο στα οικονομικά. Αν συνυπολογίσεις πως τέτοιο συμβόλαιο δεν υπάρχει πλέον στην Ελλάδα, δηλαδή δεν μπορεί να βρει τη φωνά ο Βίτρα να συμβόλαιο στους 20.000 και δεν νομίζω που μπορεί να συμβόλαιο στο εξωτερικό, θα έπρεπε λογικά να κάνει κάποιος κόρπος αυτά που έχει στο μυαλό του κάτω στο Παναθηναϊκό. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα προκύψει στην πορεία. Αν ξεκινήσει να υπάρχει θέμα για τον ΠΑΟ και αν κρίνει ο ΠΑΟ ότι ο Βίτρα είναι μια επιλογή της κάτω. Υπ' αυτή την έννοια, ο Βίτρα δεν έχει λόγο να έχει τον Παναθηναϊκό. Έχει λόγο. Όχι, είναι στημένο. Εντάξει, λίγο στημένη τώρα. Θα στρέφονται κατά των παιχτών όλοι. Ο Βίτερ είναι ένας παίχτης ο οποίος έχει συνηθίσει να παίζει. Δηλαδή, πόσα χρόνια σε αυτό το επίπεδο. Είτε με Σουμ, είτε με Φερέιρα, είτε με Ρότσα, είτε με οποιοδήποτε.
το βασικό που πάμε να κάνουμε, δεν πάντα έπαιρνε. Οπότε κανείς παίκτης δεν συμβάζεται με την ιδέα ότι δεν θα παίζει. Αν κάποιος κληθεί να συνυπολογίσει πράγματα και να πάρει αποφάσεις, θα πρέπει να κοιτάξει τα καλά και τα αρνητικά. Το να πείσω και ήρθα πέρα στο Μαθαϊκό 600, το οποίο τα παίρνει όπω τα παίρνουν παλιά στο πάρκο, από ένα μισή χρόνο. Και αν θα τα πάρει ποτέ τα χρήματα εκεί, και αν θα πρέπει, ξέρω εγώ, τι συμβόλαιο. Υπολόγισε και το γεγονό ότι στο Μαθαϊκό θα κληθεί για μείωση. Αν είναι να μην. Δεν μειώνω. Αν θέλει, δεν μειώνει. Αλλά θα πρέπει να περάσει μια φάση ψυχοπολεμική μέσα στο συμβόλαιο του. Το οποίο λύγει σε 1,5 ή 2,5. Θα πρέπει να περάσει 1,5 χρόνο ο Πίτρα με την πίεση και την ένταση. Δεν θα παίζει, θα είναι στην απέξω, θα το βρίζουν για παδί διότι έτσι θα θέλει και η διοίκηση. Κάποια στιγμή και ο ποδοσφαιριστής, ως επαγγελματίας και να είναι, σκέφτεται πως αντί να κάτσω εδώ πέρα και να μου βγάλω τη χωλή ένα χρόνο και να μην παίζω και να ασχοληθώ στο ποδοσφαίρο. Ας πάω κάπου καλά να παίζω. Αν έχει πρόταση. Να παίρνω λιγότερα χρήματα και να περνάω όλα αυτά να χαίρομαι το ποδόσφαιρο. Αν έχει πρόταση. Δεν είναι άσπρο ή μαύρο. Τέτοιες αποφάσεις καριέρα για τους θεριστές. Αυτός που το Ολυμπιακό Σέντερφορ Ντόση που σηκώθηκε και έφυγε από τον Ολυμπιακό επειδή κάτι του είπαν για την επίθεση να μην παίρνει προσπάθειες. Ναι, για να πάει στην. Ναι, για να πάει να παίξει την Κασάντ Ντεπ Σπορ. Δεν ξέρω εγώ άλλο φέτος, αλλά είναι φορές που οι παίκτες είναι άνθρωποι. Βεβαίως πάντα συνυπολογίζουν το οικονομικό. Δηλαδή δεν αφήνονται από τον Ντεπ Σπορ, αν δεν είχε την αίσθηση πως θα βρει ένα συμβόλαιο. Όχι αυτό, αλλά ένα αποδεκτό συμβόλαιο. Έτσι. Αλλά δεν είναι 100% το οικονομικό το οποίο καθορίζει πολλές φορές επιλογές και πλέον τρόπο της ζωής. Έχουμε και άλλα πολλά παραδείγματα στο παρελθόν τα οποία αυτό μας δίνει. Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο, να σας ευχαριστήσουμε. Έγινε. Καλό μεσημέρι. Με τα γραφικά νέα θέλει ένας φίλος, το Καλαμίτσι τώρα που είναι. Μια κυρία λέει ότι δεν μας ακούει καλά μέσω του web. Τραγικός ήχος λέει. Ναι, γιατί είναι εξωτερικός ήχος, γι' αυτό. Το σοχαλιά είναι. Δεν είναι και είναι το πρώτο. Δεν μας έχεις δει. Το εγώ κάθομαι μας βλέπω το βράδυ. Αυτό είναι το βίτσιο. Μια δύο φορές βέβαια, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, άλλα 5-10 λεπτά για το quiz. Έχουν έρθει κάποιες τις απαντήσεις αρκετές, είναι όμως πολλές και λαθασμένες. Για ένα, για δύο ποδοσφαιριστές είναι λαθασμένες όμως. Τέσσερις είναι οι παίκτες του ΠΑΟΚ, οι οποίοι έχουν παίξει σε όμιλο του Champions League. Σε παιχνίδια ομίλων. Πόσο 10 λεπτά, ρε. Ναι, 10 λεπτά, 10 λεπτά. Για να κληρώσουμε τα δύο άλμπουμ της Πανίνη. Επίσης κληρώνουμε ένα θερμοσύμφωνο 60 λίτρων γκλάς με πενταετή εγγύηση του ομίλου ΕΡΚΟ. Προσφορά της εταιρείας είδων υγιεινής θέρμανσης και φυσικού αερίου Παράσχος Ολύμπου 90-227-005 το τηλέφωνο FM και όνομα τεπώνυμο θερμοσύμφωνας ή παράσχος στο 54526. Με αφορμή τη σημερινή παρουσία Γκαρσία στη μπουτίκ, τώρα δεν ξέρω πώς θα επεκτείνει το χώρο εκεί, γιατί βλέπω ότι θα έχει ουρές για τον πιο αγαπητό της ομάδας που έχει λείψει. Για το τοτέμ. Ναι, ένας φίλος γράφει νωρίτερα, είναι ακόμα στην ομάδα. Εντάξει, είναι μαύρο χιούμορ. Χθες περνούσε από εκεί από την προπόνηση μαζί με τον μεταφραστή, με το. Που το βάζει στο πρόσωπο. Κοιτούσε τον δημοσιογράφο και λέγε. Το του ΠΑΟΚ. Ναι. Κοιτούσε τον δημοσιογράφο και λέγε. Πασαρέλα, πασαρέλα. Έκαναν ένα διάδρομο και περνούσαν όλοι οι παίχτες. Στην Μπουτίχα είναι σήμερα το απόγευμα και υπομονή σε όσους μικρούς ή μεγάλους θέλουν να τους συναντήσουν να πάρουν αυτόγραφα, να φωτογραφηθούν μαζί του. Και να του ευχηθείτε όλη η υγεία, νομίζω, για το 2013, το οποίο μπαίνει. Και μια και λέμε για επεκτάσεις χώρων, ας δούμε και στην Κομωτινή πώς θα μεγαλώσουν το γήπεδο. Ας πάω το Χρήστο να τους πει πώς γίνεται. Γιατί βλέπω 6 Ιανουαρίου,
να μην χωράει ούτε η εκκλησία δίπλα από εκεί. Εκείνο τον Παλαιστιντζή, το θυμάσαι. Ναι, ναι. Βλέπω ότι θα έχουμε ακόμα χειρότερα 6 Ιανουαρίου. Πάμε στο διάλειμμα. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμη για να φτάσουμε στο τέλος της εκπομπής και να αναφερθούμε και στα υπόλοιπα αθλήματα. Μετακομίσεις, πάρε κανένα.
μπείτε στη Λόκια, σημείωνε 23, 10, 85, 66, 88. Υπεραστικές μεταφορές μετακομίσεις. Ασφαλής μεταφορά και φορτοεκφόρτωση, αλειψωτικά μηχανήματα, λύσιμο και στήσιμο επίπλων, αμπαλάζ και μέταξη των συσκευών για όσο καιρό χρειαστεί. Υπεραστικές μεταφορές μετακομίσεις. Μετακόμισε εύκολα και γρήγορα σε τιμές κρίσης. Μετακομίσεις τηλεφώνησε τώρα στο 2310 8566 88 ή στο 2310 90 11 16. Γεια σας, σας έχετε κάποια συγκεκριμένη ταινία? Δεν θυμάμαι τον τίτλο. Μπορεί να την έφτασε. Ναι, είναι ένας τύπος και έχει μόνο 5 ευρώ και μπαίνει στο καζίνο και τρώει και πίνει και ποτά και καφέ, ό,τι θέλει και του δεν θέλει καλά παίξει. Α, για το Golden Wallet. Μεγάλη επιτυχία. Ναι, πού θα το βρω? Στο Regency. Έλα, στο Regency, έτσι μπορούσα να μην έγινε πρωταγωνιστής στην πιο συναρπαστική εμπειρία. Με το Olive One μπορείς να τα έχεις όλα. Ίσορο, αμεριόριστα και ένα ποτό και πρέπει. Όλα, μόνο με 15 ευρώ. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Όλα γύρω από εσένα. Νέες αφήξεις, νέες εκπλήξεις στο ανδρικό τμήμα του Μεγάλου. Τρέσι, κάσουαλ, αθλητικά, ρούχα και παπούτσια για όλα τα γούστα και για όλες τις τσέπες. Εκπτωτικό εμπορικό κέντρο Mega Outlet. Μανία στα ανδρικά, μανία στις χαμηλές τιμές. Συμπαθές να βγούμε με παρέα. Θα ήθελα να φέρεις και τη Ρέα. Θα πεταχτούμε παραγγελική. Θα ζήσουμε μια μέρα μαγική. Αμπανέρα, αμπανέρα. Για τα κέντρα τα εξωτικά. Αμπανέρα, αμπανέρα. Από το μεσημέρι ανοιχτά. Χαμπανέρα. The Caribbean Bar Restaurant. Στο γνωστό νεοκλασικό κτίριο Γεωργίου Παπανδρέου 29. Έλα να σου δείξω, πήρα καινούργιο GPS. Δεν είναι, ρε. Του μιλάς κιόλας. Έλα ρε παίχτη, για να δω. Θα σε βάζει φρέσκο ψάρι στα κάρβουνα. Με 12 ευρώ. Για Ρέλβι, στα 100 μέτρα, στρίβεται δεξιά. Τι σου είναι η technology. Στη Ρέλβι, καρφί μας έστειλε. Αρθείτε να έχουμε ένα να κάνουμε ένα προηγούμενο σχηματζή το απόγευμα. Ρεύ, προορισμό σκέψη. Με νέο ανακαινισμένο χώρο και θέα όλη τη Θεσσαλονίκη. Ρεύ, φρέσκο ψάρι στα κάρβουνα, μόνο με 12 ευρώ το άτομο και όλα τα χρεωτικά τη ώρα στι καλύτερε τιμέ. Και 50% έκπτωση σε όσου συνεχίσουν τη διασκέδασή του στο μπαρ. Ρεστοράν, καφέ μπαρ, Ρεύ, Κανάρι 2 στη Νέα Κρίνη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-433-100. Τι γίνεται στη Μεάνδρου με περιφερειακό? Δεν ρε, τι ποτηλιάρισμα είναι αυτό? Τι ώρα είναι αυτή, ρε? Γιατί τέτοια κίνηση? Γιατί μεταφέρθηκε η Μετάλτο Μεάνδρου 117 με περιφερειακό. Μόνο στη Μετάλτο. Λάπα δίσκηση καμπανισέ, μόνο 160 ευρώ με το ΦΠΑ και δωρεάν μεταφορά. Μετάλτο, δουλειά Θεσσαλονιμίου και καμπανισέ, κυματιωθήκε αποθητηρίων και οπλοκυπότια για κυνηγητικά όπλα. Μετάλτο, Μεάνδρου 117 με περιφερειακό στο Μέγοσμο, Διαγόρα 93 στην Άνω Κούπα και εργοστάσιο στο Λάκκομα. Τηλέφωνο 762-713 και στο ίντερνετ www.metalto.gr. Η διεύθυνση και το προσωπικό του εστιατορίου Αγιώνη σας ευχαριστούν για την προτίμησή σας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου και σας προσκαλούν να αποχαιρετήσουμε μαζί το 2012. Ρεβελιόν Πρωτοχρονιάς στο εστιατόριο Αγιώνη στις 31 Ιανουαρίου τα μεσάνυχτα. Υποδεχόμαστε όλοι μαζί το καινούργιο χρόνο και τσουκρίζουμε τα παπέδια μας με ευχές και ένα ευτυχισμένο 2013. Καλώς όρισμα, μπερό σαμπάνια και γεύσεις εορταστικές για ένα αξέχαστο ρεβελιόν πρωτοχρονιά. Εστιατόριο Αγιώνη με διάθεση εορταστική στην παραλιακή, λίγο μετά την έστω τέλη. Απίθανες πληρώσεις, χιλιάδες με φρυτά, στο Regency Casino καθημερινά. Μουσική και θέαμα, όλοι φανταστείς, στο Regency Casino να επισκεφτείς. Παρτίζεις την περιάτικο πληρώσεων και διασκέδασης στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Έως και 208.000 ευρώ συνολικά στις κληρώσεις του Δεκεμβρίου. 3.000 Σαμαράς! Έως 10.000 ευρώ τα Σαββατοκύριακα και 15.000 ευρώ στις 29 Δεκεμβρίου. Δωρεάν είσοδος όλη την ημέρα έως και τις 20 Δεκεμβρίου. Πληροφορίες στο 2310-41-1234. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Όλα γύρω από εσένα.
Βασίλη, έχεις τίποτα? Ναι, ναι, έλα. Για το βράδυ να πούμε. Ή όχι. Ναι, 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 ναι. Δύο, τρία, τέσσερα, πέντε λεπτά ακόμα για τα τελευταία μηνύματά σας. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που επιχείρησαν να βρουν τους τέσσερις παίκτες του ΠΑΟΚ οι οποίοι έχουν παίξει σε όμιλο Champions League για να διεκδικήσουν το άλμπουμ του Πανίνη. FM και ενώ τα ονόματα στο 5-45-26. Τέσσερις παίκτες του ΠΑΟΚ από το ρόστερ του τωρινό έχουν παίξει. Το Σαμαρά το βάζεις μέσα? Όχι. Σε όμιλο του Champions League. Βρείτε τους και διεκδικήστε τα άλμπουμ. Βασίλη Λαχόπλος έχει μπει στο στούντιο. Βασίλη, τι κάνεις? Καλησπέρα. Καλά, μια χαρά είσαι. Κάτσε. Έχει δράσει στο μπάσκετ? Δράσει σήμερα. Παίζει Παναθηναϊκός Πανιώνιος για την 10η αγωνιστική. Το δείχνω αυτό. Η Ερτένα, βέβαια. Τι ώρα? 7. Ωραίο παιχνίδι, θα μην κοιτάζε. Ναι, πολύ ωραίο. Φάνε, ωραίο παιχνίδι, όντως. Και το Απόλλων Παθών Πανιώνιος ήταν εκπληκτικό παιχνίδι, φίλε. Τα 5 στα 6 παιχνίδια ήταν φοβερά. Τα 5 στα 6 παιχνίδια τη αγωνιστική, όπως και σχεδόν σε όλες τις αγωνιστικές, κρίνονται στο τελευταίο 1,5 λεπτό. Κάποια κρίνονται για φουλήξουν. Ναι, κάποια κρίνονται για φουλήξουν. Ναι, σωστό και αυτό. Ναι. Είδαμε και αυτό. Είδαμε και αυτό. Δεν σου πω σχόλιο από Πάσαλιτς έχουμε για αυτό που έγινε. Σχόλιο. Εντάξει, πρόσεξε. Και εγώ με την ψυχοσύνθεση του με ενδιαφέρει. Πρόσεξε. Βλακία έκανε ο Πάσαλιτς. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Έκανε βλακία. Αλλά τέτοιο σφύριγμα δεν έχω ξαναδεί, παιδιά, ποτέ. Δεν το ξαναδεί. Είναι κάτι απίστευτο. Αυτό τον παλίκαρο, πώς το λένε, Γουρνάς. Ο Γκόντας. Ο Γκόντας. Δεν το ξαναδεί αυτό το σφύριγμα. Ήταν απίστευτο. Έχει ξαναδεί εσύ τεχνική ποινή εκεί πέρα, δεν. Όχι. Θυμίζει κάτι από 5 δευτερόλεπτα Παδημητρίου. Το σφύριγμα το ύποπτο είναι το γεγονός ότι δεν το είπε τεχνική ποινή και ο άλλος. Είναι, μπήκε ο πάγκος μέσα. Όχι, ο πάγκος είναι. Ο κανονισμός λέει ότι όταν μπαίνει ο πάγκος μέσα. Γεια σας. Και επίσης υπάρχει μια αντερεκτίβα και από Ευρωλίγκα και από Ομοσπονδία. Είναι αλήθεια αυτό ότι δεν κρίνει ποτέ ο διαιτητής ένα παιχνίδι με σφύριγμά του. Ποτέ. Πόσο μάλλον έτσι πως έγινε. Δεν βγάζει άκρη, παιδιά, δεν είναι. Εγώ το έχω πει πολλές φορές και δεν το λέω επειδή είμαστε Θεσσαλονίκη. Δεν έχουν σεβασμό οι ομάδες, να ξέρεις. Δεν έχουν σεβασμό. Τον έχουν χάσει το σεβασμό τους. Από τα όργανα. Στον ΠΑΟΚ τι γίνεται? Σήμερα θα γίνουν κάποιες συναντήσεις ό,τι αφορά το άρθρο 99 το βράδυ. Χρόνια πολλά να πούμε, βέβαια, στον Πάνε Πρέλεβιτς. Τον τεράστιο Πάνε Πρέλεβιτς. Σήμερα γενέθλια, ναι. Το ξώτης είναι, γι' αυτό. Στα γενέθλιά του το φιλοξενήσουμε το βράδυ στην εκπομπή. Χρόνια πολλά. Όχι, να σου πω την αλήθεια, δεν είχα προσέξει το γενέθλια σήμερα. Το διαπίστωσα σήμερα το γενέθλια. Το ραντεβού κλείστηκε την. Πότε έπεσε ο Πάκου με την. Σάββατο. Σάββατο, Σάββατο κλείσει το ραντεβού. Το Σάββατο κλείσει το ραντεβού. Υπάρχει πάλι αναστάτωση με τηλεοπτικά. Ναι, και ο λόγος που κλείστηκε σήμερα το ραντεβού ήταν ότι ήθελε να περιμένει την εξέλιξη τηλεοπτικά. Αναστάτωση. Πρόσεξε, θα υπογράψουν. Και θα υπογράψουν τον Ιανουάριο για να βάλουν τα λεφτά στον προϋπολογισμό. Αυτός ο οποίος, εγώ με βάση το ρεπορτάζ που έκανα, αυτός ο οποίος είναι σε εξαιρετικά δύσκολη θέση είναι η διαφημιστική εταιρεία ΕΤΑΦ. Διότι η ΕΡΤ έχει δείξει παιχνίδια των ομάδων και η ΕΡΤ έχει συμφωνία με τη διαφημιστική εταιρεία την ΤΑΦ ότι κοίτα να δεις, εγώ θέλω συμβόλαιο με 14 ομάδες για να τηρηθεί και μεταξύ μας συμφωνία. Μέχρι στιγμής ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός δεν έχουν πάρει φράγκο, οι οποίοι έχουν συμβόλαιο και βέβαια οι υπόλοιποι 12 δεν έχουν υπογράψει συμβόλαιο. Όπως λοιπόν αντιλαμβάνεστε, σε περίπτωση που δεν πάει συμβόλαιο η ΤΑΦ θα έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αυτό το οποίο τουλάχιστον έμαθα χθες το βράδυ είναι ότι τον Ιανουάριο θα κλείσει το θέμα. Εχθές πήγε ο εκπρόσωπος της ΤΑΦ στο Διοικητικό Συμβούλιο, ο οποίος τους πήγε μια πρόταση χαμηλότερη από αυτή που είχαν συμφωνήσει τον Οκτώβριο για να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Ναι. Αρχικά ο κύριος Γιαννός είπε στον. Τον ρώτησε, αυτή είναι η πρότασή σου, η τελική? Λέει, ναι, αυτή είναι. Και σηκώθηκε και έφυγε. Ακολούθησε ο Μπάνε Πρέλεβιτς. Έκανε ακριβώς την ίδια ερώτηση, έφυγε και αυτός και μετά φύγαν και οι υπόλοιπες ομάδες. Θα γίνει μια συνάντηση τον Ιανουάριο. Πιστεύω ότι θα κλείσει και δεν μπορεί να μην κλείσει, γιατί έχουν δείξει παιχνίδια. Και με τους παράγοντες των ομάδων που μίλησα, όλοι αυτό υποστηρίζουν. Ότι θα κλείσει και μάλιστα αυτό που πιστεύουν εδώ πέρα οι δικοί μας είναι ότι θα κλείσει με τους οικονομικούς όρους που θέλουν και οι δικές μας ομάδες. Ο Μαγκράθ έφυγε με πρόβλημα. Τι εννοείς? Για το οικονομικό. Πάμε καθυστερήσεις.
Πρόσεξε να δεις, ο ΠΑΟΚ περιμένει αυτή τη στιγμή να πάρει τα μισά χρήματα από τη συμφωνία που έχει κάνει με τον Σαββίδη. Η συμφωνία με τον Σαββίδη, από όσο γνωρίζω, για την παραχώρηση του σήματος για κάθε χρόνο είναι 150.000 ευρώ και είναι να πάρει τώρα τα 70. Ναι, ότι υπάρχει καθυστέρηση στις πληρωμές, δεδομένο που δεν υπάρχει καθυστέρηση στις πληρωμές. Πήγε στη Νέα Υόρκη για ξεκούραση, φίλε. Δεν έφυγε. Τι ένα μήνα. Πήρε ένα μήνα. Α! Ένα μήνα. Τι είπες ένα μήνα, μας κόψε τα πόδια. Εγώ ένα μήνα. Πώς είπε ένα μήνα. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ομάδα η οποία να έχει πληρώσει. Όταν η δόση από τον ΟΠΑΠ θα έρθει τον Ιανουάριο, τα τηλεοπτικά τα πρώτα θα έρθουν τον Ιανουάριο. Για να καταλάβεις, τα περισσότερα λεφτά που οι ομάδες εισέβρεξαν, πολλά λεφτά φέτος, το καλοκαίρι. Τότε πήραν τα λεφτά από τηλεοπτικά και τον ΟΠΑΠ. Γι' αυτό είχαν ρεύσει το καλοκαίρι. Δεν υποβαθμίζω κάποιο πρόβλημα. Ξέρω ότι στην συντριπτική πλειοψηφία τους οι παίκτες των ομάδων είναι 2 μήνες μέσα. Εδώ στον Παναθηναϊκό είδες τι έγινε. Στον Παναθηναϊκό. Με αυτά που βγήκαν προς τα έξω. Για το ότι οφείλονται δουλευμένα στους παίκτες. Τι έγινε. Α, έχει εκπομπή. Α, πέρασε η ώρα. Δεν έχουν τι να πούν, τι βάζουν εσένα μέσα. Έλα, το ξέρω. Το κάνουν επίτηδες. Λοιπόν, με τον μπάσκετ τα είχαμε δίθεν αυτοί. Ναι, και μην πω τώρα τα χειρότερα. Γιατί? Μην πω, κρατιέμαι εδώ και πολλούς μήνες να μην σας εκθέσω στον αέρα. Έκλεισε ο κούβερας. Τι είναι αυτά που λένε. Τι είναι αυτά που λένε. Προπόνησα κανένα. Τι είναι αυτά που λες. Λοιπόν, γιατί ηρωνικό θεωρείται να κλείσουμε. Δεν μπορεί, φίλε, να κλείσει 39χρονο παιδί το οποίο έχει να παίξει μπάσκετ 2 χρόνια. Είναι παιδί, δεν γίνεται. 39χρονο άνθρωπο. Γιατί είναι στο μάτι το οποίο ακούστηκε στο παρατάκι το κούβελα σε σου. Με τον Ολυμπιακό. 36 πόντους, πώς είχε βάλει. Σιγά μην έβαλε και 85. 22 πόντους, 21 έβαλε. Αθλητικός πολύ. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να παίξει μια χρονιά ακόμη. Να επανέλθει, ξεκουράστηκε και 2 χρόνια. Μπορεί να κάνει την εισήγησή σου το βράδυ στον Πάνε Πρέλεβης, να κάνει την παρέμβαση. Ευχαρίστως. Με εκεί που κάνει προπόνηση, εμάς εκεί να προσφυγεί. Και όχι μόνο. Άκου να δεις, φιλέ. Για 2.000 ευρώ. Άκου να δεις πόσο καλή επιλογή είναι για τον Άρη της καρδιάς μας. Ωραία. Αθλητικός. Φεύγω, αλλά. Ωραία. Έλα και λίγο πίσω. Καλή ηλικία. Εγώ πιστεύω ότι ο Πάπα να πάρει το Σαμαρά. Να πάει να πάρει το Σαμαρά. Το βροχαλίστα. Το Σαμαρά να πάρει. Πρόταση για Πάγκαλο. Λοιπόν, να είστε καλά. Περνάς 2 νούμερα από το 1 μέχρι το 81. 1 και 81. 1 και 81. Της αρέσει. Να σε πηθέρα, πηγαίνεις πάνω κάτω την τέτοια. Λοιπόν, οι 4 παίκτες του ΠΑΟΚ που έχουν αγωνιστεί σε παιχνίδια ομίλων είναι φυσικά ο Σαλπιγκίδης. Φυσικά ο Κατσουράνης. Είναι ο Κατσουράνης. Είναι ο Λίνο. Έχει παίξει με την Πόρτο. Και γκολ έχει βάλει. Σε αγώνα ομίλων. Και βεβαίως είναι ο Παύλο Γκαρσία με την Ρεάλ. Αυτοί είναι οι 4 πρωτοθεριστές. Δεν είναι ο Έτο που αρκετοί έκανε το λάθος. Ναι, ο Έτο έχει παίξει προγραμματικά με την Δυναμό Ζάγκρεπ. 3 φορές κιόλας, αρκετές φορές προσπάθησε η Δυναμό. Και θα τον διώξει για να μπει. Μπράβο. Και δεν είναι και ο Λάζαρ. Όπως έχετε γράψει, με την Rapid έχει κάτι λίγες συμμετοχές στο UEFA, δεν έχει κάτι φοβερό. Ούτε ο Vivian, βεβαίως, ο οποίος στις γαλλικές ομάδες δεν είχε καμία ευρωπαϊκή συμμετοχή, με τον ΠΑΟΚ έκανε ντεμπούτο. Πολύ καλό γιο. Ναι. Λοιπόν, κερδίζουν ο φίλος, δεν είναι σωστός, ο 169, 646-169 το μήνυμα και νικητής, όταν κουνηθεί αυτό το πράγμα, ήταν μεγάλη συμμετοχή. Τώρα το quiz ήταν, το δώρο είναι, όχι, μάθος. Υπήρχε πάντως ενδιαφέρον. Χάνει ευκαιρίες προοδευτική. Αυτό θα στο πέναλτι. Και ο φίλος ο 816 που βρήκε τα 4 ονόματα σωστά από νωρίς. Έτσι, οι 2 νικητές που θα πάρουν το άλμπουμ και θα ενημερωθούν σε λίγο από την γραμματεία. Κλείνουμε με τη Smart Energas και σήμερα την εκπομπή. Η Smart Energas με 4.500 πελάτες. Η ειδική στα αέρια κάψιμα με τη συνεργασία της Petrogas,
τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-908-468 για όσους ενδιαφέρονται και για μελέτες κατασκευές οικιακών και βιομηχανικών έργων φυσικού αερίου και υγραερίου. Και επίσης συνεχίζεται η κλήρωση για το θερμοσύμφωνα και αύριο και μεθαύριο, προσφορά της εταιρείας Ειδών Υγιεινής Παράσχος και όχι μόνο Ειδών Υγιεινής. Την Παρασκευή αυτή η κλήρωση και θα μπουν βεβαίως και όσοι σήμερα και χθες έστειλαν μηνύματα για το δώρο από τον Παράσχο. Καλό μεσημέρι σε όλους.